Άντε ρε Μαρία, άντε. Κάτσε εδώ να πεις τα θέματά μας. Να μαζέψει κόσμο, πώς το λες. Τώρα να μαζέψει σιγά σιγά. Να μαζευτεί ο κόσμος. Τζάμπα σου, τζάμπα χθες. Ναι. Τα πρώτα σου 5 λεπτά που έλεγε σοφά ωραία πράγματα που έλεγε. Αφού δεν μπορούσε να μιλήσω, τι σοφά. Σ' ακούσαν 200 άτομα. Μόνο. Ενώ μετά σ' ακούσαν 3.500 και μετά 8. Πού μετά. Μετά από το 5 λεπτό. Λοιπόν, αδέρφια, όπως είπε και ο Δημήτρης, είναι η Τρόικα εδώ στον Λίμπρο της καρδιάς σου, 107,4 μεγαλύτερος των FM, 10 με 12 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Να δούμε λίγο τα τυπικά της μέρας, γιατί έχουμε και διαγωνισμό. Είναι πορωμένος ο Αντώνης, ο Δημητριάδης. Καταλαβαίνεις, Δημήτρη, πόσο πορωμένος είναι. Και πώς να μην είναι. Και έχω ένα θέμα στο οποίο έμεσα εμπλέκεται και ο Αντώνης, the master of όραση Δημητριάδης. Έμεσα. Μπορεί και άμεσα, τέλος πάντων. Εδώ πέρα τι έπαιξε, μπουγέλα έπαιξε ο άλλος, τι έκανε. Τσατσαρός μπουγέλα έπαιζε εδώ πέρα, τι έκανε. Αχ, τι έχουμε σήμερα, για να δούμε λίγο. Να πούμε τα τη γιορτή τη ημέρα, να μαζευτεί σιγά σιγά ο κόσμος. Είναι η Τρόικα με Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, με Μάριο Ασλαμή, για τους φίλους Ασλαμά, με Χρύσανθο Τσαλτίδη. Και φυσικά για ένα ακόμη πρωινό Τρίτης είναι κοντά μας, σοκαρισμένος από την αιματοχυσία που είχαμε χθες στην Λωρίδα της Γάζας. Και στην Ιερουσαλήμ, Χρήστο Κιώση, γνωστό και ως DJ Κίος. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, σήμερα αναγκαστικά με αυτό ξεκινάμε, με την σφαγή, γιατί περί σφαγής πρόκειται, την απανθρωπιά, την κτηνοδία που είχαμε στην... στο Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, στα εγγένεια της Αμερικανικής Πρεσβείας εκεί, που με κάνει να ντρέπομαι ως Αμερικανόφιλο. 59 νεκροί και μετράνε ακόμη και πάνω από 2.500 τραυματίες, 2.700-2.800 είναι οι τελευταίοι αριθμοί, ανάμεσα στους νεκρούς και βρέφος 8 μηνών που εισέπνευσε δακρυγόνο. Μιλάμε για σφαγή κανονικά, μιλάμε για αλητεία. Ως Αμερικανόφιλος ντρέπομαι. Γιατί φυσικά αυτά όλα γίνονται με την ανοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκάθαρα. Και πρέπει να φημιστούμε και στη, δεν ξέρω, σήμερα πορεία, διοργανώνονται πορείες σήμερα και στην πόλη μας. Πρέπει να... Δηλαδή ζητάνε από τους Παλαιστίνιους αυτό που τους ζητάνε εδώ και πόσα, 50 χρόνια, 60, 70, να μην υπάρχουν. Αυτό, τόσο απλά, να μην υπάρχουν. Δηλαδή θα είναι, δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω από αυτό σήμερα, Δημήτρη. Πραγματικά είναι σοκαρισμένη όλη η ανθρωπότητα, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα, παίρνουμε μια ανάσα και να δώσουμε κάποια κωδικοποιημένα θεματάκια, να δούμε και τους χορηγούς μας, πρώτη ώρα εκπομπής. Έφτασε στην Ήμβρο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Ο οποίος δεν είχε χθες μαζί του ούτε αυτό το διαβατήριο. Για να περάσει τα σύνορα. Δεν το βάζανε, τον Όχι. Κυριάκο, δεν το ξέρουν ρε εσύ. Όχι, Δημήτρη, λέτε, επίσημα έγραφα. Μιλάμε τώρα για αλητεία, έτσι. Δες, οι εικόνες είναι μακάβριες. Αυτό δεν είναι το γεγονός, είναι αφιέρωμα στη ζωή. Ναι, αυτό είναι αφιέρωμα, ναι, εντάξει. Ναι. Είναι εδώ τώρα χθες που ρίχνουνε. Είναι από τα. Είναι και από τα χθεσινά, ας πούμε. Αυτά εδώ. Είναι εικόνες, είναι. Δεν είναι. Μιλάμε για σφαγή κανονικά. Κάτι που κρατάει χρόνια, έτσι. Δεν γίνεται τώρα, ας πούμε. Κρατάει χρόνια. Λοιπόν, δώσε λίγο μουσική, ρε Χρήστο. Λοιπόν. Σήμερα κράτησα αρκετά θεματάκια από τις σημειώσεις μου ως απόϊχο του μεγάλου τελικού. Ναι. Καθώς δεν υπάρχει αγωνιστική δράση. Ο Πέλκας στον Ολυμπιακό, τι είναι αυτό. Ναι, ναι, θα τον αγοράσει. Α, γιατί γίνεται χαμός με τον Λάζαρο, λέω, παρέκυψε άλλο και το έχασα. Εντάξει, δεν. Ο Λάζαρος στη Wikipedia βγαίνει ως παίκτης του Ολυμπιακού εδώ και 6-7 ώρες. Εντάξει, που μπαίνει εγώ ποιος θέλει και γράφει. Ναι, να πεις ναι, ποιος δεν είναι. Μπορώ να γράψω εγώ για μένα, ας πούμε, Wikipedia, Μάριος Ισλαμής. Μπορώ να βάλω, ας πούμε, αστροναύτης, έτσι. Ναι. Μπορώ, έτσι. Ω. Κάντε μου μια μαγιά λιγάκι. Εύκολα. Wikipedia, διόρθωσε εμένα. Χριστό, βάλε με Μάριος Ισλαμάς, αστροναύτης και συνεργάτης της NASA. Βάλε με λίγο. Μπες στη Wikipedia, σου δίνω το δικαίωμα. Λοιπόν, θα έχουμε θεματάκια από τον απόϊχο. Τα αφήσαμε χθες για ευνόητους λόγους, να μην γεμίσουμε όλη τη Δευτέρα, που κυρίως ήταν στα αγωνιστικά του τελικού. Έχω διάφορα πικάντικα, στα οποία σε ένα-δύο τουλάχιστον θα χρειαστούν τη βοήθεια του Δημήτρη. Βέβαια, εδώ είμαστε. Οπωσδήποτε, έτσι. Έχουμε και διαγωνισμό Opticon Express. Τώρα τι να βάλουμε. Εντάξει, δεν θα κάνει κάτι. Έχω ένα καλό εγώ. Με ένα look-alike quiz, το οποίο το έσαιρνα.
Ψάχνω εδώ και πάρα πολύ καιρό να βρω με ποιον μου θυμίζει, να βρω ποιον μου θυμίζει ο Μαουρίσιο. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Εμένα δεν μου κάνει και πολύ Βραζιλιάνος. Και μου το έριξε, αν δεν κάνω λάθος, ο παδός του ΠΑΟΚ το βράδυ του Σαββάτου. Που βάλαμε εκεί πέρα μαζί το μάτς. Ναι, ο παδός του ΠΑΟΚ. Ναι. Μια αμφιβολία, πως είναι ο παδός άλλης ομάδας, Ηρακλή ή Ολυμπιακού, κάτι τέτοιο. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Ο Πέτρος, αν θυμάμαι καλά. Απίστευτο. Λοιπόν, με ποιον πρώην ποδοσφαιριστή, μην πεις τίποτα, γιατί είναι διαγωνισμός. Ναι. Με ποιον πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ μοιάζει καταπληκτικά ο Μαουρίσιο της πολύ 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 πάρα πάρα πολύ πρόσφατης ιστορίας του ΠΑΟΚ. Δηλαδή η χθεσινής. Οπότε συμμετέχουν και ο 18χρονος μας ακούει, μπορεί να πάρει μέρος, έτσι, μπορεί να συμμετάσχει. Δεν είναι κάτι να πεις τώρα έβαλες κάποιον που είναι δεκαετία 60-70 ρε φίλε, πού να ξέρουμε εμείς τώρα, ή αρχές του 80, βρασερίζει τώρα, έτσι, οκ. Okay. Το είπε και λέω αίρεση και εγώ χτυπιέμαι, μοιάζει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Με ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ της πάρα πολύ πρόσφατης ιστορίας του. Λοιπόν, απαντά σωστά, μπαίνει στην κλήρωση για τα γυαλιά ηλίου, όπως και θα μπει το καλύτερο μήνυμα. Εδώ μας αρέσει πάρα πολύ να μιξάρουμε θεματάκια. Είναι ο ΠΑΟΚ, ναι, η Ελένη Φουρέιρα και η ΑΕΚ η Νέτα, κάνοντας δύο προσεγγίσεις. Μία, στο θέμα της πρωτιάς, είπε η Φουρέιρα, εμείς είμαστε οι πρώτοι, εμείς είμαστε οι νικητές. Ας το πήρε η άλλη. Έτσι, ένα αυτό, το κάνω αντιστοιχεία. Με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Είπε ένα τραγούδι λιγότερο η Φουρέιρα. Βλέπω ίσως. ΠΑΟΚ και επιχειρήματα, ρε φίλε. Ναι. Καλά, εγώ δεν λέω. Μα και αυτό που λέω δεν είναι. Έπαιξε ένα παιχνίδι λιγότερο. Τι να στα. Εσύ, εδώ το είδες αυτό, Δημήτρη, με τα drones. Δακρυγόνα και πειρά σε αμάχους. Δηλαδή. Τι να πω, ρε εσύ. Ό,τι και να πω. Και το άλλο είναι σχετικά με την εμφάνιση. Δηλαδή, όλοι λένε η Φουρέιρα, ρε παιδί μου, η γκομενάρα, η γυναικάρα. Και η Νέτα, εντάξει, δεν τη λες γυναικάρα. Εγώ προσωπικά με τη Νέτα ήμουνα. Το χάρηκα που το πήρε. Δεν μ' αρέσει και η Φουρέιρα καθόλου ως γυναίκα. Άλλο αυτό. Ότι η Φουρέιρα είναι ο ΠΑΟΚ γιατί παίζει το ελκυστικό, το θελκτικό ποδόσφαιρο. Εντάξει. Και η Νέτα, για ευνόητους λόγους, είναι η ΑΕΚ. Το καλύτερο μήνυμα στα σχόλια σε αυτά εδώ, στο θεματάκι αυτό, θα μπει στην κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Η πρώτη σωστή απάντηση από τον 722. Καλημέρα κυπελούχη μου, ο Μαουρίτσιο μοιάζει πολύ πολύ σωστά, Τάσο, μπαίνει στην κλήρωση και μας ξεπαρθενιάζεις SMS-ικά. Να είσαι καλά, δηλαδή εγώ δίνω σημασία στο πρώτο μήνυμα της ημέρας. Οκ, okay. Πολύ πολύ σωστά, μπαίνει στην κλήρωση. Ή το look-alike βρίσκεις ή κάνεις ένα ωραίο σχόλιο, πικάντικο, τρυφερό, σε αυτό, στην αντιστοιχεία, πάω ΚΑΕΚ, Φουρέιρα, Νέτα, από την Eurovision και διεκδικείς ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Μήνυμα και από οπαδό του ΠΑΟΚ Θαλαμοφύλακα, ο οποίος λέει, θα βγει σήμερα ο μεσόκοπος κλέφτης να μας πει τα ίδια με τον κλαψιάρη προπονητή του. Εννοεί μεσόκοπο κλέφτη, είναι προσδικό αυτό, τον κύριο Κώστα. Ο παδό της ΑΕΚ. Αποκλείεται. Αυτόν εννοεί. Πες του ότι στην Premier League παίζουν το κύπελο μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Όπως και στην Bundesliga. Συγγνώμη που του κάναμε ό,τι έκανε στον καημένο. Δεν το διαβάζω αυτό. Δεν το διαβάζω. Γιατί ο θαλαμοφύλακας θέλει να με βάλει να πλακωθώ στο ξύλο. Θέλει να δημιουργήσει μια τεράστια. Τεράστια ρογμή στην σχέση μου με τον αγαπημένο κύριο Κώστα, που αποτελεί κόσμημα για τον Λίμπερο. Η παρουσία του αποτελεί κόσμημα για τον Λίμπερο. Ρε εσύ, ο Χάρης ο Βαρθακούρης με το καπελάκι, το πράγμα που το βλέπω έτσι, έχει γίνει σαν Αμερικανάκι nerd. Ωραίος. Μαρία, μπορεί να πάμε σε σοβαρά πράγματα. Ναι. Μάρκαρε το δικτό. Τάσος γράφει ότι ο Μαουρίτσιο μοιάζει με. Μη το πεις. Α, δεν πρέπει να το πω. Το διάβασα δύο φορές και συμμετέχουν όλοι. Σωστά απάντησε, ναι. Γιατί είναι τα γυαλιά, μη το λες. Σωστός. Ρε φίλε, συμφωνείς. Ναι. Μου το λέει ο Πέτρος ο Παοξής και λέω αίρεση. Ναι. Χτυπιόμουν με Μαουρίτσιο, λέω τι ποιον μου θυμίζει. Από ποδόσφαιρο, ποδοσφαιριστή, ποιον μου θυμίζει. Με Βασιλική Ρετσίνα. Μάριε, ποιοι πίνουν Βασιλική Ρετσίνα. Καταρχάς, το πριγκιπικό ζεύγος στην Ελλάδα τριήμερο, τρεις ή μισή μέρες που έμεινε, ξεσχίστηκε να πίνει Βασιλική Ρετσίνα. Νομίζω
Τα μάθατε όλοι, ναι. Πολύ πλούσια θετική γεύση από μεσημβρία είναι ποιητική. Τηλέφωνο 2317-13981. Η ρετσίνα με τη βελούδινη σαμπανιζέ γεύση, δοκίμασε και θα μας θυμηθείς. Είμαστε μαζί με Mr. Gold για πίτσα, για να παραγγείλετε είτε είστε μόνοι είτε με παρέα, είτε μικρές κανονικές είτε τετράγωνες μεγάλες, 2310-628586, Mr. Gold, Opticon Express. Είδαμε, δώσαμε διαγωνισμό, είπαμε ο νικητής θα πάνε τα παραλάβει από ένα από τα τρία καταστήματα Opticon Express, έτσι. Είτε δυτικά στην New Ευκάρπεια, Πολυτεχνείου 23, είτε στο κέντρο 26 Οκτωβρίου 28, απέναντι Λανία Δικαστήρια, είτε καρά κέντρο, downtown, Παύλου Μελά 11, λίγο κάτω από την Τζιμισκή, στο δεξί χέρι που κατεβαίνουμε την Παύλου Μελά. Και λογικά θα είναι και στο Πόρτο Καράς. Αυτό το ξέρουμε σε λίγες μέρες, γιατί ακόμη δεν έχει το Πόρτο, δεν ξέρω τι γίνεται με το Πόρτο Καράς, μην πούμε καμιά πατάτα. Τέλος πάντων, πάμε στο Πόρτο Καράς. Οκ, θα τα πούμε σε λίγο. Θα μας ενημερώσει αυτές τις μέρες ο Αντώνης Δημητριάδης. Και Ρεγκίνα, για είδη αξεσουάρ μπάνιου και υδραυλικά είδη Ρεγκίνα σε επιλεγμένα καταστήματα. Πάτε πιο εκεί αυτό. Το να πω, έχω το κυπέλλο, δεν έχει τίποτα άλλο. Λοιπόν, πρώτον, έχω πράγμα και θέλω κάποιον να με βοηθήσει κι εσύ. Ναι. Πρώτον, επειδή με συγκίνησε ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, η κοπέλα στην οποία το αφιέρωσε, που έφυγε. Είναι συγγενείς, φίλοι, ξέρετε, γνωρίζουμε. Από ό,τι διάβασα, είπα ότι είναι είπε ότι είναι η μητέρα της συντρόφου του. Της συντρόφου του. Ναι. Στο παλικάρι, με συγκίνησε πραγματικά. Είπε στην Γιούλη Γιουλάκη, το αφιερωμένο σε μια γυναίκα που έφυγε πρόσφατα, ναι, και με συγκίνησε το παιδί. Α, μάλιστα, γιατί δεν το ήξερα, δεν διάβασα, γι' αυτό δεν... Okay, άρα πάει αυτό. Τι έχω άλλο, εδώ πέρα. Άλλο, τι θες. Κώστας Γιαλιτάκης έπαιρνε δηλώσεις ο παδούς του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι που έκανε δηλώσεις, ο Κώστας Γιαλιτάκης. Απλά το έχω εδώ πέρα έτσι σημειωμένο. Το γαλλικά και έχει ο ΠΑΟΚ αρκετούς. Ναι. Τώρα, ήτανε εκείνο, δίπλα στην απονομή, ήτανε ο Δημήτρης, ο κύριος Πατούλης. Ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου. Ναι. Αυτός ήταν. Δεν ήταν και ο Καμίνης δίπλα του ή πίσω του, ή κάνω λάθος. Δεν τον πρόσεξε. Ναι, ωραία. Οκ, okay, πάει αυτό. Ήταν ο κύριος Πατούλης. Τι έχω σημειωμένο εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό είναι βασικό θέμα. Είναι βασικό θέμα, περιμένω τη γνώμη του κόσμου. Το έχω βάλει 100 φορές σε απονομές, ακόμη και Champions League, με ιδιαίτερα χαρακτηριστική την βραδιά που η Chelsea το σηκώνει μέσα στο Μόναχο. Μαγική εκείνη η βραδιά. Για το διαδικαστικό εννοείς. Στην απονομή, ναι. Λοιπόν. Ένα κομμάτι, στην απονομή. Εδώ στον ΠΑΟΚ ήταν καλούτσικα τα πράγματα. Στην αρχή πήγαν να γίνουν λίγο. Δεν βλέπεις ότι υπάρχει μια εμπειρία πλέον, δεν είναι. Λοιπόν. Τι? Στο τρόπαιο, τη στιγμή που σκόνουν το τρόπαιο και εκεί μπροστά γύρω από το τρόπαιο, αν δεις μαζεύονται οι λιγότερο πρωταγωνιστές. Κάτι πιτσιρίκια, κάτι τριτοτέταρτες αλλαγές, κάτι τραγικό. Εκείνη τη βραδιά στο Μόναχο σχεδόν δεν φαίνεται ο Τέρι. Στο ΆΚΑ προψε. Τι το γράφει, δεν άκουσα ποιος πρέπει να είναι. Όχι, δεν το γράφει. Πρέπει κάτι να γίνει. Πάει αυτό. Πάει αυτό. Τώρα, στη φωτογραφία μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αφού είναι. Αυτό που γίνεται ειδικά στον ΠΑΟΚ είναι απαράδεκτο. Έψαχνα και μάζεψα, έφερα χθες και φίλους δίπλα μου στη γειτονιά. Σε αφίσα. Σε μεγάλη, όχι σε φωτογραφία δηλαδή. Ξέρεις, αν πεις τώρα εντάξει, 10 εκατοστά επί 7, να πεις εντάξει ρε φίλε τώρα ψάχνεις. Εδώ δες, λοιπόν. Αυτός εδώ είναι παίχτης ή φιλάθλος. Μα την Παναγία! Λέω, πείτε μου, τα παιδιά παοκτσίδες, έτσι. Λέει ρε φίλε και εγώ το σκέφτηκα. Αυτός εδώ είναι παίχτης ή φιλάθλος, λέγει. Αυτός είναι ο τέτοιος, δεν είναι αυτός. Ποιος? Αυτός είναι η σεκιουριτά. Σεκιουριτάς είναι αυτός. Τι είναι αυτός εδώ? Κάτω δεξιά στη φωτογραφία. Όπως κοιτάμε, κάτω δεξιά. Ένας λίγο ξανθός. Ξανθός. Δίπλα σε ένα αγοράκι που κάτω, έχει. Το αγοράκι είναι του που έχει παχυσαρκία. Τέλος πάντων. Είναι αυτό που σου. Αυτός είναι. Είναι παίχτης του ΠΑΟΚ, φίλε. Α, ο τέτοιος είναι αυτός, ρε. Ο Πουλέν. Ο Πουλέν, ο Γάλλος. Ναι, αυτό ήταν το για σεκιουριτά. Μα αυτό. Χθες λέω κάτσε, μήπως κάνω λάθος εγώ. Φωνάζω εκεί που είμαστε στην γειτονιά δύο παοξίδες. Τα παιδιά άρρωστη ΠΑΟΚ. Λέει ο ένας, μου λέει και εγώ το σκέφτηκα. Δηλαδή, να σου πω κάτι, είμαι ο Στέλιος ο Μαλεζάς και διηγούμε μετά από 30-35 χρόνια στα εγγόνια μου, ναι. Ο παππούς σας
πήρε και το 2018 το κύπελλο Ελλάδος. Και θα το τονίζεις. Δείτε και τη φωτογραφία. Λοιπόν, πες μου εδώ, εγώ, αν είμαι εγγονός, θα πω ρε παππού, πού είσαι εσύ. Καλό. Ειλικρινά, Χρήστο, έχω άδικο. Κάτσε, θα τρελαθούμε. Να σου πω κάτι. Εγώ, άμα, ρε παιδί μου, κάνω, πάρω εγώ ένα βραβείο με τιμήση, με παίρνω να πάρω δίκιο, κάτι. Έχεις δίκιο. Ναι, και μαζευτούνε 20 άτομα από το Λίμπερο γύρω-γύρω, θα πω παιδιά, συγγνώμη να πω κάτι. Χρήστο και όσοι, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, φύγε λίγο στην άκρη. Τσορμπατζόγλου, βγες στην άκρη λίγο. Κάτσε, θα φανεί ότι το παίρνει ποιο. Όλοι μαζί το παίρνουμε. Δεν είναι δηλαδή, ο Μαλεζάς, ναι. Δεν είναι πουθενά. Βρες μου το Μαλεζά. Ορίστε, είμαι ο γιος του. Ας τον εγγονώ. Είμαι ο γιος του Μαλεζά. Το παιδί γερό να είναι. Να είναι γερό το παιδί και εδώ να κάνει κάτι 800. Ο Σάχοφ, ο Σιαμπάνη, ο Βιερίνια, ο Ρέι, ο Μπίσεσβαρ, ο Αντώνη, ο Πέρακα. Ρε, εσύ να πω κάτι. Πιο εύκολα εγώ διακρίνω άσχετα άτομα. Άσχετα. Α, εδώ, εδώ, τι, αυτό Μίτσο, Νίκο, Μπάμπη, τι. Μάκο, Λιμιό. Ρε, φίλε, συγγνώμη. Το παιδί το Λιμιό τώρα το βλέπω ο εγώ. Κυριάκο. Τον Κυριάκο τον είδαμε, ναι. Τον Κυριάκο τον είδαμε. Ελκαντουρί. Ο Ελκαντουρί είναι νόμιζα. Ο Ελκαντουρί νόμιζα ότι είναι από του μενεμενιώτε που πήγανε. Ο Χρήστο την ασφάλεια. Δηλαδή, ρε παιδιά, πρέπει να, όχι, να γίνει κάτι σοβαρά τώρα. Δεν το λέω για τον ΠΑΟΚ. Για όλες τις ομάδες. Έτσι, για όλες τις ομάδες. Και πρώτα το είχα κάνει θέμα, αν θυμάστε την επομένη, με την Τζέλσι στην απονομή. Εκεί, τη στιγμή που σηκώνει το τρόπαιο, είναι οι 3-4 πρώτοι που φαίνονται βασικά. Είναι κάτι που αφιβάλλω αν ο πιο φανατικός Λονδρέζος οπαδός της Τζέλσι ξέρει ποιοι είναι. Εντάξει, να ορίστε εδώ. Ήταν ένας μαυρούλης 19 ετών που είχε παίξει ένα μάτς League Cup αλλαγή και ένα μάτς κυπέλου FA Cup είχε μπει στο 83ο λεπτό, κάτι τέτοιο. Δηλαδή κάτι πράγματα. Πάλι εδώ η απονομή του ΠΑΟΚ. Εδώ είναι... άνοιξα φωτογραφία πιο μεγάλη, πιο μακρινή από την απονομή και βλέπω μέσα συνάδελφο να πανηγυρίζει. Ποιος είναι αυτός? Δεν λέω όνομα. Α, μη λες. Αυτός εδώ, εδώ, αυτός εδώ. Αυτός ποιος είναι? Φάμελο του ΣΥΡΙΖΑ. Σε παραδέχομαι. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι στην απόφαση. Ο Παοξής δεν είναι. Ο Φάμελος. Ναι. Δεν το γνωρίζω. Σαν Αριανός είναι εδώ πέρα. Μία λογική λέει ναι, αλλά πιο πολύ έχει φάτσα τέτοιο Άρη. Ναι. Ναι. Ο Μανώλης ξέρω το ότι. Είναι κύπελο είναι και μόνο που δεν βρίζει. Ο Μανώλης δεν είναι τίποτα. Έτσι. Ναι, ο Σοκράτης. Ο Μανώλης από όσο ξέρω δεν είναι τίποτα και έβγαλε δισκάρα πάλι. Την εποχή των σκουπιδιών ο Μανώλης ο Φάμελος. Δεν ξέρω τι παίζει. Κάτι ακόφατσε εδώ πέρα. Την παίζει ο μήνυμα, ναι. Κάτι αυτή, κάτι. Άσε. Ακούνητη, αμήλυτη, ακίνητη, αγέλαστη. Περίμενε. Άστο. Μη συγκρίνει. Μια χαρά είναι όλη. Και οι αεκτήδες μια χαρά είναι. Έχει μπει εδώ μέσα, έχει παρισφρήσει και πανηγυρίζει. Αυτό είναι ο Δημοκράτης ο Παπαδόπουλος. Ή όχι. Όχι, όχι. Κάπου το ΑΣ ήταν πιο εδώ. Ήταν, ναι, αλλά μήπως εδώ είναι εδώ. Γιατί φοράει που κάμισε σακάκι σαν. Όχι, δεν είναι αυτό. Τον είχα δει εδώ. Ποιο δεν ξέρω, τον Δημοκράτη Παπαδόπουλο. Δεν το ξέρω, αυτό είναι εδώ. Αυτό είναι εδώ. Α, εντάξει, ωραία. Πάντως μοιάζει αρκετά και τον ντυσιμό του. Ο Δημοκράτης τον είχα δει. Ναι, εδώ κάπου είναι. Εκεί εδώ με κάπου είναι. Κατσαρίσα, η άδεια. Στα κοντινά στην τηλεόραση πριν τον αγώνα παρατηρούσα διάφορες φάτσες που έδειχνε. Μέσα στο πλήθος, άλλα ήθελε να δείξει. Συνοδεύτε Βασιλακάκι, είδε. Αλλά συνέχισε να εκεί πέρα. Βασιλάκι, τον είδε. Μαζί, μαζί με έναν κύριο πατέρα του, μάνατζερ του. Ο Καρίδας προφανώς, ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης ο Καρίδας, ναι. Δεν ξέρω. Πολύ για το διπλανό. Εντάξει, μπάνε Πρέλεβιτς, είδα. Είδα στο τελικό Μπερελεβίτς. Στα 3-4 πρώτα κοντινά που κάνει. Γι' αυτό ήταν το πήρε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ενέρεση. Μπάνε Πρέλεβιτς. Ο οποίος ακόμη. Αν θα σου το πω μετά. Μετά να πω κάτι. Να πω κάτι. Έχει γίνει αυτό το υπέροχο με τις μάσκες. Πολύ ναι. Ωραίο. Πανέξυπνο και συγκινητικό. Βαρέλα. Η ιδέα του Βαρέλα μου είπες. Ναι. Μπράβο. Από σένα το μάθα. Ωραία. Βγάλτε μια φωτογραφία στο χορτάρι. Όλοι με τις μάσκες. Να μείνει στην ιστορία. Φορέστε. Για του χρόνου. Να σηκώσει ακόμη πιο πολλά. Κάνε μια λίστα τι θες να γίνει, ρε φίλε. Ένα κατάλογο. Του χρόνου είναι Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Θα τα σηκώσει όλα. Κάνε μια. Ένα, δύο, τρία. Χρόνου είναι Ολυμπιακός. Ο τελικός είναι Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Άρης. Στην Πάτρα. Ο οποίος Ολυμπιακός θα αποκλείσει τον ημιτελικό τον Ηρακλή. Ορίστε που θα γίνει, δεν ξέρω. Ναι. Ο τελικός πρέπει να γίνεται στην Αθήνα, τέλος. Τι πρέπει, βλακεία είπα. Γιατί? Όπως γίνεται, γίνεται στην Αγγλία, πάντα στο Λονδίνο. Λοιπόν, να βάλω ερώτηση με αφορμή αυτό που είπε ο Δημήτρης. Που λέει κάτι αεκόφατσες πίσω. Λοιπόν, ναι, για μένα. Τώρα, αυτός, κάτι, ναι, κάτσε. Για μένα όλοι χειροκροτάει, μια χαρά χαρούμενοι όλοι. Ναι, ναι. Ποιος είναι ο τελικός κυπέλλου Ελλάδος, βοηθάμε, είναι τη τελευταία δεκαετία. Με το πιο μουτρωμένο πάνελ κατά την απονομή. Κατά την απονομή. Δεν υπάρχει.
είναι καραμουτρωμένοι οι 9 στους 10. Και αυτός που δίνει το τρόπαιο στον αρχηγό της ομάδας είναι... Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Δηλαδή πιο μουτρωμένο τελικό δεν έχω δει. Αυτός ποιος είναι? Έλατε. Αυτός είναι της ΕΠΣ Πέλλας. Ναι. Ο Αντωνίου. Μες στην καλή χαρά αυτός είναι. Εντάξει. Μακεδόνας, είναι... παιδί μου τώρα, εντάξει. Ναι, Μακεδόνας περίφαμος. Αυτός είναι, είναι της ΕΠΣ Πέλλας είναι. Έχει κατουρηθεί από τη χαρά του, ναι. Σαν να το παίρνει η ελληνική ομάδα από Τούρκη εκείνα. Εντάξει. Κανονικά. Τώρα βλέπουμε φωτογραφίες πολλές. Ο Γλύκος. Χαίρομαι που από πίσω φαίνεται ο Αντώνης ο Μαυρέας. Χαίρομαι. Γιατί ναι, είναι ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί ναι. Είναι ΠΑΟΚ. Πραγματικά. Είναι ΠΑΟΚ. Είναι ΠΑΟΚ. Με διαρκή παρουσία στα πολύ πολύ δύσκολα. Είναι που δεν, φωτογραφίες, που δεν είχε ο ΠΑΟΚ ούτε δραχμή. Που λες είναι Πασχαλάκης, Μπίσεσβαρ, Πέλκας. Όχι, Κάνος. Εδώ. Όχι, στην απονομή είσαι καλά. Mm. Εσύ στην απονομή είσαι καλά. Πήγα να χωθούν κάτι Δελιγιαννίδηδες, κάτι. Ε, ναι, τώρα. Γιατί να μην χωθεί, ρε. Δεν το λέω στο παιδί. Εσύ τώρα. Να φαίνονται λίγο στην απονομή οι βασικοί. Να, εδώ η περσινή για παράδειγμα. Όχι, την παρεφετινή. Φετινή είναι. Είναι και πολλές οι απονομές, ρε παιδί μου. Την περσινή την είδα χθες, την παρατηρούσα χθες. Δεν είναι τόσο το χάλι. Φέτος είναι το πολύ το χάλι. Τι είναι αυτό εδώ, ρε φίλε, αυτός ποιος είναι, τι είναι αυτό. Με τη βερμούδα, δηλαδή κάτι. Να σου πω κάτι. Αυτός πρέπει να είναι πατρινός παδοξής. Ναι. Όχι, έτσι που το βλέπω. Μπορεί και να είμαι και εγώ εδώ πέρα μέσα και να μην το ξέρω. Άλλο εδώ με τον Μπουφάν. Τι είναι αυτά, κάτι περίμενε, τι είναι αυτά. Δηλαδή, ό,τι να είναι. Ναι, 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 έχεις δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, μπορεί να περνούσε ένα από το Μαρούσι απ' έξω βόλτα και να. Τι γίνεται, παιδιά. Έχεις δίκιο. Τίποτα λάθος. Α, πούμε να βγούμε κι εμείς. Να μην είναι ούτε πάω, τίποτα. Δεν έπρεπε, έχεις δίκιο. Δηλαδή, λίγο μαζεμένα να μείνει στην ιστορία. Εγώ σου λέω, παίρνω ένα νέο παιδί. Το στέλνει το Μαλεζά. Νέο. Παίρνω ένα παιδί. Α, δεν είναι και νέο παιδί ο Μαλεζά. Ναι, sorry. Ναι. Γιατί το Μαλεζά τον έχω νέο. Γιατί είναι πολλά χρόνια. Επειδή, ναι, είναι και από πάμε, πάμε στο διάλειμμα. Και του λένε η γη του. Μπαμπά, να σε δω, πού είσαι. Πήρε κύπελο. Να σε δω. Εγώ θα πω, δεν σε πιστεύω. Από δεν ήσουν. Από τις λίγες φορές. Ναι, δεν ήσουν. Έτσι. Τα σχολιάζεται όλα αυτά, είναι καυτά θεματάκια. Και έχουμε και ένα-δυο άλλα από τον τελικό. Ο Μάριος Λαμάς έθεσε κάποια σοβαρά θέματα στο πρώτο διάστημα της εκπομπής. Ναι, θέματα απονομής. Θέματα. Της παραδοσιακής φωτογραφίας, ναι. Μετά την απονομή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Στα οποία διακρίνεται ότι δεν υπάρχει μια πειθαρχία στον ΠΑΟΚ. Ενώ κρατάλα, ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι πολύ πειθαρχημένος, το έχει αποδείξει. Όχι, πιστεύω, δεν είναι μόνο θέμα ΠΑΟΚ. Εντάξει. Στην απονομή ήταν εντάξει ο ΠΑΟΚ. Μια φωτογραφία, μόνο ο ΠΑΟΚ μπορεί να βγάλει. Καλά, αυτή εδώ, ναι, δεν υπάρχει, ναι. Αυτή η κοπελιά ποια είναι εδώ τώρα. Να σου πω κάτι. Η οποία βλέπει σε άλλο φωτογράφο. Ναι. Κορίτσι, ναι. Μου, πού πας εσύ. Δηλαδή εδώ. Να ο Μαλεζάς, τα πρώτα. Ο Μαλεζάς. Ναι, τα πρώτα 10-13 άτομα που βλέπω, που πέφτει το μάτι μου, δεν είναι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι ποδοσφαιριστές, τόσο μα τόσο απλά. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, εδώ πέρα η Τρόικα, ενωμένη, δυνατή, ισχυρή. Έχουμε μήνυμα και από Χρήστατο Τσαλτίδη, ο οποίος συμμετέχει σε μεσικά. Να σχολιάσει εξελίξει μέχρι στο Δηλόπουλο. Ο Χρήστατο ή εγώ. Εσύ. Εγώ. Τι να πω τώρα, περίμενε λιγάκι μισό. Ο Μαλεζάς είναι, λέει, στην Πάολα πρώτη μούρη, ρε, λέει ο Τσαλτίδης. Ενώ στέλνει απίστευτο look-alike ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλας. Βάλαμε ένα look-alike quiz. Μαουρίτσιο, με ποιον πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, της πάρα πολύ πρόσφατης ιστορίας του ΠΑΟΚ, μοιάζει πάρα πολύ. Αυτό, η απάντηση σωστή. Και το καλύτερο σχόλιο σε αντιστοιχεία ΠΑΟΚ Φουρέιρα ΑΕΚ ΝΕΤΑ όσον αφορά και την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο πρωτάθλημα αλλά και της θελκτικότητας του τραγουδιού και της εμφάνισης αντιστοίχως, τα καλύτερα μηνύματα θα επιβραβευθούν με ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express στις 12 παρά 1 πρώτο λεπτό. Στέλνει τρελό ο Δημήτρη ο Παναγιώτης, δεν θα το διαβάσω όμως όλο ο Παναγιώτη αναγκαστικά. Ποιος είπες με ποιον μοιάζει? Ο Μαουρίσιο. Όχι, ο άλλος. Ο άλλος ποιος, δεν είπα για άλλον. Φίλε Χρήστο που στέλνεις μήνυμα. Αν στείλει κάποιον, βάλ' τον και είναι κάποιον άλλο, μπορεί να μοιάζει και με δύο άτομα, με τρεις. Με τον Μπαλάφα γράφει, ρε. Με τον Μπαλάφα όχι. Όχι, ρε. Ο Μπαλάφας είναι ωραίο παιδί, ο Σωτήρης, ρε. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Μπαλάφας είναι ο Νασρί. Σαμίρ Νασρί. Σαμίρ δεν είναι. Νταμπίρ, Ναμίρ, πώς είναι. Σαμίρ. Σαμίρ Νασρί. Ο Λουνιάς Μπαλάφας. Εντάξει. Αλλά τον περνάει ο Μπαλάφας 1,5 κεφάλι τον Νασρί. Αν δεν κάνω λάθος. Από την Αυστραλία. Λοιπόν, πού είμαστε εδώ. Μπράβο στην Ντούλα. Από το είσαι το τέρι μου. Χρήστο Παπαδόπουλας μήνυμα. Τρελό. Για την ΝΕΤΑ.
που έκανε από την Αυστραλία πλάτες στην Στέλλα και με το σπαθί της κέρδισε την Eurovision. Όσον αφορά τον Αία Μανθόπουλο, ναι ρε παιδιά, ίδιος από το... είσαι το τέρι μου όντως, ο υψηλός ο Αίας. Λοιπόν, όσον αφορά τον Αία Μανθόπουλο, συγχαρητήρια που μετά το 2 ξένοι πήρε με το σπαθί του θέση στον ΠΑΟΚ. Μα ίδιος ο Μαουρίσιο, σωστό, ο Αίας, από το 2 ξένοι, που είχε τον Ταλαβέρι με την Ευελίνα Παπούλια. Δεν υπάρχει, σωστός, ναι ρε Παπαδόπουλα, τεράστιο μηνυματάκι. Μήνυμα από τον Duncan Edwards. Εδώ θα κάνουμε κοινωνική κριτική. Ναι, τώρα εδώ θέλω, σε θέλω. Θα εδώ σου δείχνω φωτογραφίες και θα μου κάνεις σχόλια. Και θα σχολιάζω, ναι. Λοιπόν, fake moaning lads, θέλω να εκφράσω την αηδία μου για όσα δυτικά κράτη εκφράζουν αποτροπιασμό, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, και ζητούν σύνεση, σε εισαγωγικά η λέξη, από όλες σύνεση τις πλευρές. Ναι, ποιες όλες, δηλαδή οι Παλαιστίνοι, γιατί να είναι σε όλες τις πλευρές, σε τι φταίνε, σε αυτόν τον υπέροχο, σε εισαγωγικά η λέξη υπέροχος, κόσμο που φτιάξαμε, ο, χάνεται εκεί πέρα, μάλλον το σβήνουν οι δυνάμεις, οι υπηρεσίες του Ισραήλ, θα τη γλιτώνει πάντα ό,τι και να κάνει, λέει ο Ντάνκαν Φέργκισον. Ντάνκαν, στείλε αν θες εκείνο που λείπει, πάντα στον κόσμο τον υπέροχο αυτό που φτιάξαμε, ο αδικημένος, ο φτωχός, θες να πεις κάτι τέτοιο, κατατραγμένος. Κάτσε, Ελένη, κάτσε. Κάτσε εδώ να κάνουμε κριτική. Ξεκινάω με αυτό που δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν μου άρεσε καθόλου η φανέλα του Πάμπλο Γκαρσία στο... στο γλέντι. Στο σώμα της Πάολα, η οποία από κάτω φορούσε αυτό το κολάν το... Δεν είναι κολάν, είναι see-through κορμάκι, ναι, ναι, Δημήτρη. Ναι, δεν κολάν είπε το see-through κάτσε, κορμάκι. Κάτσε, δεν βλέπω. Ποια φανέλα του Γκαρσία, ρε, πού είναι. Καλά έκανε και την έβγαλε μετά. Α, την φόρεσε κάποια στιγμή. Ναι, δηλαδή φορούσε εμφάνιση Πάο Γκαρσία και τα λοιπά. Ναι, και από κάτω ήταν έτσι. Γιατί δεν καλά, μωρέ, τώρα κάτι είπε. Έλα και εσύ τώρα. Καλά, ήταν έτοιμη για την πίστα. Τι να κάνει. Δεν μου άρεσε καθόλου. Φωτογραφήθηκε με τον Πάο. Και νομίζω δεν άρεσε και σε κανέναν. Με το που βγήκε υπήρχε μια παγωμάρα. Το θέαμα αυτό ήταν κακό. Συγγνώμη, τι ήθελε να φοράει. Να μην φοράει. Δεν μπορεί να φοράει τη φανέλα του Πάο και από κάτω να είσαι έτσι. Τι να παραβάλει, ρε φίλε. Να βάλει κάτι άλλο. Εξάταπα και. Κοίτα, είσαι υπερβολικό τώρα, να σου πω γιατί. Ναι, στα μπουζούκια. Δεν πήγε στο γήπεδο και φορούσε αυτό το κορμάκι. Σωστό. Και φαινόταν και τη φανέλα του Πάμπλο. Εσύ δεν καταλαβαίνεις τώρα τι λέω. Ήταν στα μπουζούκια. Λοιπόν, βρω φωτογραφία. Ναι, να τη βρούμε. Λοιπόν, Diego Bisasvar. Το τζιν όπως είναι, το βγάζει, είναι το πετάς. Είναι ρούχα πίστας, συμφωνώ απόλυτα. Είναι πουλενάρα. Άιντε. Μαρία, Άιντε Μαρία. Άιντε Μαρία, προσκυνώ. Άντε Γκοντζάρεβα, προσκυνώ. Υπέροχη. Προσκυνώ, γυναικάρα. Στα προσκυνώ. Καλύτερά της, Μάριε. Πες λίγο, από τότε που έχει έρθει, δεν είναι στα καλύτερά της. Βασικά, ποδοσφαιριστές και ντύσιμο. Άστο είναι. Δεν είπε ο Μπάνε Μπάνε. Ο Μπάνε είναι σύζυγός με του. Με την Ένα, όχι. Όχι, όχι, όχι. Ποια είναι αυτή η κυρία. Είναι η κοπέλα που δουλεύει, εργάζεται στο Πάκο. Η σύζυγός του Ρέι. Η σύζυγός του Ρέι. Να πω κάτι. Κάτσε, η γυναίκα που εργάζεται, πού πέστε. Μου επιτρέπετε να πω κάτι. Μου επιτρέπετε να πω κάτι. Θέλω να βρω την Πάολα τη φωτογραφία αυτή. Όχι, όχι, λίγο να σας πείσω ότι η εικόνα αυτή δεν ταιριάζει. Συγγνώμη, τώρα πώς το έβγαλες αυτό ξαφνικά. Μα το επεξεργάστηκε χθες στο σπίτι σου. Από εκείνη τη στιγμή μου έκανε κακή εντύπωση και το λέω τώρα. Να σου πω κάτι, προτιμούσες την άλλη την τραγουδίστρια που βγήκε πριν, δεν θυμάμαι το όνομα της. Δεν με ενοχλεί τραγουδίστρια, η αμφίεση με ενοχλεί. Προφανώς δεν την είχαν ενημερώσει για ποιο σκοπό ήρθε να τραγουδήσει και δεν ήξερε, δεν είπε ένα καλώς ήρθατε κάτι. Βγήκε και έκανε τυπικά το πρόγραμμά της. Δηλαδή εγώ όταν την άκουσα και αποχαιρέτησα στο τέλος. Συγγνώμη. Μην μιλάς τώρα, περίμενε. Ναι. Το Σάχοφ. Α. Το Μπίσεσβαρ. Η μη σπίγγισε με λαχρινό. Μη σχολιάζεις, ρε. Αυτά σχολίασε. Αυτά. Λοιπόν. Πήγε ο επόμενος πρωθυπουργός να περάσει στην Τουρκία και δεν είχε διαβατήριο. Βρες και ταυτότητα. Βρες την Πάολα. Την Πάολα πρέπει να βρούμε γιατί. Να πω κάτι σε για το πάμε ζεύγος Μπίσεσβαρ. Τι τζιν είναι αυτό, βρε παλικάρι. Να πω κάτι για το ζεύγος Μπίσεσβαρ. Του στέλνετε για κολλητούς. Το ζεύγος μαζί, όχι μόνο τον Diego, γιατί πάντα λέμε για τον Diego. Μαζί το ζεύγος. Ο Σάχοφ. Σακόφ. Από τους πιο καλοντημένους. Σακόφ, πολύ, και ωραίο ντύσιμο σχετικά. Εδώ είναι το κορμάκι της. Και πολύ ωραία η σύντροφος
Συμφωνώ ωραία. Απόλυτα. Αυτό το πράγμα δες το από πίσω. Ο Βαρέλα παράδειγμα. Και σκέψου του ΠΑΟΚ. Φοράει τίσερτ για καλοκαίρι στη. Α το Βαρέλα. Καλοκαίρι στη Βουρβουρού. Θεός είναι ο Βαρέλα. Με παντελόνι. Μαριέ, αυτό εδώ λίγο. Μείνε λίγο εδώ. Εδώ, με φανέλα του ΠΑΟΚ. Σε χαλάει αυτό εδώ το κορμάκι που φοράει η Πάολα. Ναι. Έτσι το see-through, ναι. Έτσι όπως βλέπεις την πίσω όψη τώρα. Ναι. Και από πάνω να φοράει φανέλα Παύλο Γκαρσία. Το οποίο είναι όμως. Τυλιγμένο, μαζεμένο στη μέση. Όχι, ναι, μια χαρά μόνο είναι. Για να φέρετε. Ναι, για να φαίνεται η πίσω όψη. Προφανώς τραγουδίστρια είναι. Μια χαρά είναι. Ο Ναλιτζής τι κάνει. Και ο Ναλιτζής ήρθε. Όχι. Ποιο είναι αυτό. Ο Κυριάκος. Ναι. Πολύ όμορφο το Πασχαλάκι. Υπόκληση το περίμενα, ναι. Καταρχάς. Το λίγο, Δημητρία, το λίγο. Αν ο Πασχαλάκης δεν είχε ωραία σύντροφο. Σωστό. Και στη λάτη θα τα παρατούσα όλα. Να δω λίγο ντύσιμο Πασχαλάκι. Μου το πα λίγο πίσω. Εδώ το έχουμε όλο μαζί γιατί τζάπα παιδευόμαστε. 9 χρόνια μαζί. Μπράβο το Πασχαλάκη. Είναι μαζί. Το ζεύγος. 9 χρόνια. Γιατί δεν τα ξέρετε αυτά, ναι. Έτσι είναι σοβαροί άντρες. 9 χρόνια μαζί, τον ακολουθεί από τα πρώτα του βήματα τον Αλέξανδρο. Του γίνεται τσιπούρα. Δεν τον έχουμε. Όχι, Μάριε. Όπου είναι αυτός, είναι και η κοπέλα του. Σκέφτεται λοιπόν. Να το πάνε σοβαρά. Πάμε, Μακ. Εδώ. Κοπελάρα η σύντροφός του. Στη φωτογράφηση που έχεις κάνει εσύ στη, ναι. Για τη Φόρτσα. Κοπελάρα. Πρέπει να το πιο μικρή. Την αδικούσε νομίζω. Εδώ είναι πολύ καλή. Ήταν πιο αδύνατη τότε. Τώρα νομίζω ότι έχει λίγο πάρει 2-3 κιλά. Συμπαθέστατη. Αυτά, ναι, αυτά τα 2-3 κιλά που τη δείχνουν πιο λαμπερή τη γυναίκα. Ήταν πολύ αδύνατη. Ο βασικός λόγος που έπαιξε ο Μακ φέτος στον ΠΑΟΚ. Είναι η κυρία. Είναι η κυρία. Α, Ελληνίδα είναι. Είναι η κυρία. Όχι. Σλοβάκα είναι, αλλά. Έχει έρωτα με την Ελλάδα. Έχει έρωτα. Ακόμη και πέρσι που δεν ήταν. Δεν υπήρχε λοιπόν. Ακόμη ο ΠΑΟΚ στο πλάνο. Ήθελε οπωσδήποτε να έρθει να έρθει. Πίσεσβαρ. Θεό. Μια ομάδα μόνος του. Λατρεμένος. Μια παρέα μόνος του. Λατρεμένος. Μιλάμε Τουρμπίσιος για... που λέει ο Δημήτρης ο φίλος μου. Λατρεία. Η ναι. Κυρία Μπίσεσβαρ. Από τον τίσιμο το τι παράδειγμα. Τι εθνικότητας είναι. Δεν... Γιατί γελάς Ελένη. Σουρινάμ. Σουρινάμ μάλλον. Μάλλον. Η κυρία. Ναι. Σουρινάμ όπως και αυτός. Ναι, πολύ Σουρινάμ. Δεν το γνωρίζω δεν η αλήθεια είναι. Δεν το γνωρίζω. Σουρινάμ. Δεν το γνωρίζω. Εδώ το τραγικό αυτό. Αλλά, ο κύριος που φοράει η φανέλα Πάολα. Να πω κάτι. Όσοι γνωρίζουν την κυρία Μπίσεσβαρ, επειδή εμείς έχουμε εικόνα από τον Ντιέγκο. Λένε ότι είναι ακριβώς έτσι και η κυρία Μπίσεσβαρ. Τι, έχει καλλιτεχνική στο ποδόσφαιρο. Όχι, καλλιτεχνική, πολύ χιούμορ, πολύ της πλάκας, πολύ ανοιχτός. Είναι χασογκόλα, είναι. Εμένα μου θυμίζει τη Ματούλα Ζαμάνη σε Σουριναμίτισσα. Όχι, είναι υπέροχο ζευγάρι. Η Ματούλα Ζαμάνη. Ωραία ματιά έχει. Επίσης, πέρα από τον Τζιν Ντιέγκο. Είναι χαμογελαστός άνθρωπος. Το Τζιν είναι πάρτο και πέταξε το. Συμφωνώ απόλυτα. Τι φοράει απάνω, τη φανέλα προπόνηση του ΠΑΟΚ, τη Μακρόν. Όχι, φοράει ένα μαύρο. Κάποια στιγμή τον έκανε ο Κωνσταντινίδης. Με τη σαμπάνη, μήπως άλλαξε, μήπως εδώ έχει αλλάξει. Όχι, αυτό φορούσε το μαύρο, το τίσερ. Πάμε σε άλλη κυρία. Την κυρία Κάμπος θέλω να μου βρεις, που εμένα μου άρεσε πάρα Σάχοφ. Πολύ. Σάχοφ. Εκπληκτική. Πολύ όμορφη. Πολύ όμορφη. Μάρη. Την αδική φώτο. Από το λαιμό και κάτω, τέλεια. Στο πρόσωπο τώρα, ο Σάχοφ είναι συμπαθέστατος. Yeah. Έχει και λίγο αυτό το νησταλέο, το υπναλέο, μου αρέσει. Εντάξει, ναι, είναι αυτή όλη η Ανατολική. Είναι, ναι, είναι. Την έχω δει, νομίζω έχει δίκιο η Ελένη. Ναι, την έχω δει. Είναι η Ουκρανία ωραία με τα εντυπωσιακά τα χείλη. Ουκρανία, Ουκρανία. Το εργοστάσιο βγάζει. Το εργοστάσιο. Απλά την αδική φώτα εδώ, γιατί είναι τα φώτα από τα μπουζούκια, είναι όλα αυτά. Πολύ ωραία. Ξέρεις πόσες φορές έχω βγει χάλια. Αυτές τις κυρίες τις ξέρουμε. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, του Κάμπος είναι με τα άσπρα και τα σκουλαρίκια. Α, η παντόφλα με τη Βέρα. Ναι, η κυρία αυτή. Εμένα αυτή μου αρέσει πίσω. Και είναι, νομίζω, του Κάνιας είναι αυτή. Ναι, του Κάνιας είναι. Η του Κάμπος τι εθνικότητας? Πορτογαλίδα? Όχι, νομίζω. Πορτογαλίδα είναι. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω καλά. Του Κάνιας είναι. Για Πορτογαλίδα καλή είναι. Ισπανίδα. Οι οποίες δεν βλέπονται ποτέ. Για Πορτογαλίδα είναι η θεά. Ισπανίδες και Πορτογαλίδες και ομορφιά έχουν να σταντηθούν αιώνες. Είναι πολύ ψηλή. Νομίζω ότι του ρίχνει του Κάμπος. Έτσι, κεφάλι. Είναι ψηλή. Σύγκρινε αυτές με την κυρία δεξιά. Ποια είναι η κυρία δεξιά? Τερίζα Μέη. Σώματες. Σώμα, πόδια, δεν χρειάζεται. Του κάνει πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ γλυκιά. Πάρα πολύ ωραία, εντάξει, ρε Σιλ. Συγγνώμη, δε την έλεγα. Ποια βρει είναι πολύ ωραία. Του κάνει. Θα ξεχάσουμε γιατί. Λοιπόν, ο Καραδήμος τι έκανε εκεί. Έχουμε και λέμε. Ο σκαθήτης προμηθευτών των φυλάκων. Ο Κυριάκος, ο Γιώργος Ανάκας με ο. Ποιο Κυριάκος, αυτό εδώ ποιο. Ο Κυριάκος στο τέτοιο. Νόμιζα είναι ο τέτοιο, ρε. Στο βαρ, όχι ο Κυριάκος. Ότι πε ρε, τον πονίμονο. Βρε που γυρίστηκε με τη Βανδί και με αυτές, ο Σιανίδης. Ο Σιανίδης, ο Χάρης Σιανίδης νομίζω είναι το παιδί. Εκεί ήτανε. Ο Σιανίδης.
στο stage. Σοβαρά μιλάς. Αλήθεια λες, ήταν εκεί. Βρέμε είναι ο Σιανίδης. Ανέβασε φωτογραφία παντού είμαστε με την Πάολα και τέτοια. Ναι. Του καλλιτεχνικού είναι. Προφανώς έχει σχέση με την Πάολα. Μεγάλη χαρά. Ο Ζαγοράκης που ήταν μια και. Πού ήταν ο Ζαγοράκης. Να πω κάτι. Δεν ήταν εκεί. Αδικεί τον εαυτό του, ωραίοι. Ωραίοι. Κούκλος, αυτό είναι ντύσιμο. Αυτό είναι ντύσιμο. Μπράβο, ρε Ρέι. Αυτό είναι ντύσιμο. Ναι, αυτό είναι ντύσιμο. Η γυναίκα μπράβο. Τον είναι περίγραψε τώρα. Το ραδιόφωνο. Μπράβο, ρε Ρέι. Κάνουμε. Η γυναίκα περίγραψε το. Είναι λοιπόν, στηλίστρια. Προφανώς είναι ένα απλό ιταλικό τζιν. Απλό, όχι γυφτιές και σκισίματα και αηδίες. Κλασική Ζώνη. Γραμμή. Η ζώνη είναι Χέλι Χάνσεν, μεταλλική, με το κα χρυσαφή ματ. Το ξέρει. Με ζώνη ανοιχτό ταμπά. Είναι θεότητο, Μάριο. Σακάκι, πτήκαρο με τριχρωμία που μαζεύει στη μέση. Και από μέσα πουκάμισο της εποχής. Δηλαδή βαμβακολινό λευκό. Μπράβο, βαθιά υπόκληση. Μπράβο, Μάρι. Όχι μπράβο, στο Ρέι, σε σένα, στην περιγραφή που έκανε. Στα ρούχα ήμουνα 35 χρόνια, ρε παιδιά. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Η σύζυγός του, πολύ ωραία κοπέλα από το λαιμό και κάτω, λίγο στο πρόσωπο, την αδική το κραγιόν εδώ. Είναι πολύ όμορφη. Και λίγο άλεμη. Λίγο άλεμη. Αυτός ο φάκελος που κρατάει, τι είναι, είναι στυλ. Λουί Βιτών με μαύρο καπάκι. Φάκελος. Ναι. Κάποτε τώρα. Ήταν πιο μικρή της μόδας. Νομίζω, δηλαδή δεν νομίζω για, τη βραδιά, για τη βραδιά έπρεπε να έχει πιο μικρή τσάντα. Πολύ πιο μικρό φάκελο. Για τη βραδιά. Τι εκπομπάρα κάνουμε. Νομίζω ότι ήταν το πιο ωραίο ζευγάρι, έτσι. Με διαφορά. Ναι. Το πιο ωραίο ζευγάρι. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Και στον Γκράζιο Ζαγόρας. Goalkeeper. Δεν κάνει για goalkeeper η Αργεντινή. Δεν κάνει για goalkeeper η Αργεντινή. Πάρ τον ντύσιμο σου Ζαγόρα τώρα. Οικογένεια. Η οποία. Είναι δυνατή. Στο λαιμό λίγο η κοπέλα. Είναι. Πάμε. Πολύ, πολύ νωρίς. Πάμε. Γκοντζάρεβα. Μαρία, ο λόγος για εσύ. Αδικεί τον εαυτό της αυτό που φοράει, ρε εσύ. Γιατί, Μαρία. Κάτι... Ενώ αυτή εδώ αυτή σωστή φοράει... επιλογή το ολόμαυρο. Σωστή επιλογή το ολόμαυρο. Ήθελε κάτι άλλο, ρε εσύ, η Γκοντζάρεβα. Και λίγο άλλο μαλλί. Αλλά είμαι τόσο άρρωστος μαζί της. Το φόρεμα. Τη σύγχρος... λατρεύω τόσο πολύ. Το βλέμμα είναι, το χαμόγελο. Γυναικάρα. Γυναικάρα, κυρία, με επίπεδο. Ξέρεις τι σε χαλάει, Μάρια. Πού την θα ήθελες κάτι κολλητό μέχρι το γόνατο για την Γκοντζάρεβα. Μπορεί. Όχι το ριχτό μέχρι μπορεί, εκεί. Ναι. Θα ήθελες ναι. Το κολλητό γιατί είναι ωραία, είναι η κυρία, θέλει αυτό το μέχρι το γόνατο. Το ολόμαυρο, σωστή επιλογή. Το μαύρο το είναι πολύ ωραίο. Και το μανίκι μέχρι τον αγκώνα, έτσι. Και έτσι όπως δένει μέσα ότι η λεπτομέρεια. Είναι κυρία, είναι κυρία. Απλά... Τι έκανε, τραγούδισε εδώ. Αυτά... Όχι, και... μια ομιλία, μια ένα χαιρετισμό. Ναι. Και πείτε εσείς όλα αυτά τα στα χρόνια. Στα αγγλικά το είπε. Ναι, ναι. Ναι. Στην Ελλάδα. Έχω έχει... ακούσει ότι μιλάει ωραία αγγλικά, Πολύ ωραία. Μιλάει καλά αγγλικά. Αν έχει άκουσα. Δώσει το παραμικρό δικαίωμα για το για κιχ. Η Γκοντζάρεβα. Ναι. 6 χρόνια. Τι είπε το παραμικρό. Όχι απλά lady. Τα λέμε και αυτά. Όχι απλά lady. Πάμε παρακάτω. Καρά lady. Εδώ. Μαλεζάς. Όπως είναι το που κάνει. Το παντελόνι. Έχει δίκιο πάρα. Μάριος, οι ποδοσφαιριστές. Το παντελόνι. Όπως... Δεν το έχουν πολύ με το ντύσιμο σε τέτοιες περιπτώσεις. Ειδικά οι Έλληνες. Καλά, ειδικά και οι ξένοι, Έλληνες. Γιατί δεν έχουμε δει οι Ντάνι Άλβες περιπτώσεις να πηγαίνουν. Μάρια, για το μαλεζά, γιατί απαξιώνεις έτσι. Το παντελόνι αυτό. Απαρά το παντελόνι. Τα παπούτσια. Μου αρέσει το παντελόνι. Δεν μου αρέσει γενικά το ντύσιμο αυτό, ρε παιδί. Μου αρέσει το παντελόνι αυτό. Δεν γίνεται να πηγαίνεις στα μπουζού και φοράς όλη τη χρονιά αθλητικά σε αποστολές, σε ξενοδοχεία. Πας τώρα με ολόδευκα, χοντρός όλα sneakers. Στα γήπεδα όλα. Στη βραδιά αυτή. Όλη τη μέρα είσαι με αθλητικά. Έχεις ένα βράδυ να βάλεις ένα. Τι όχι. Τι να βάλεις. Να βάλεις ένα πιο κυριλέ παπούτσι, ρε Δημήτρη. Όλη τη χρονιά αθλητής είσαι. Με αθλητικά κυκλοφορείς. Το βράδυ εκείνο που γιορτάζεις, βάλε ένα πιο κυριλέ. Ένα μοκασίνι, κάτι. Τι να πω. Πάμε παρακάτω. Γι' αυτό και μπράβο στο Ρέι. Οπότε παίρνουν χι όλοι όσοι φόρεσαν αθλητικό. Ο Βαρέλα φωνάζει από μακριά. Θέλω διακοπές τώρα, σήμερα, χθες. Ναι, θέλει ρέγγε και τέτοια. Ποια είναι η Κυριακή, α, του Πέλκα η του... κοπέλα. Αυτή. Αυτή. Με το άσπρο και τον παλαιό. Σοβαρά μιλάς. Αυτή. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη, την έχω δει από κοντά πολύ πιο ωραία. Ναι, αυτή εδώ είναι. Εδώ είναι η φωτογραφία σαν ξύ... Εδώ λίγο τη μεγαλώνει η φωτογραφία. Μήπως κάνει λάθος, δεν είναι αυτή. Όχι, αυτή είναι. Τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Είναι μελαχνή. Η Εύα, αν δεν κάνω λάθος. Εύα, το όνομα, ναι. Η φωτογραφία δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή φωτογραφία. Ναι, την αδική φώτο γιατί έχει ένα μορφασμό στο πρόσωπο. Οι κυρίες εδώ. Λοιπόν, μισό λεπτάκι γιατί δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις κιόλας. Να διαβάσουμε ένα-δυο μηνύματα για να φύγουνε. Ασλαμή, πάτησα στο Google στις εικόνες Πάολα Γκαρσία και ξέχασα και την Πάολα και τον Γκαρσία, λέει ο 419. Καλημέρα, να είσαι καλά. Μήνυμα του 164, καλημέρα. Αυτό που παρατήρησα σε Σαχόφ είναι ότι με το σφύριγμα δεν άφησε μπύρα για μπύρα και ποτό για ποτό. Αγαπημένος. Και είσαι κάθε μέρα πιο αγαπημένος 164. Να είσαι καλά.
Δεν τις ξέρω τις κυρίες εκεί. Ο Γλύκος μου αρέσει το ντύσιμο του. Πολύ ξεπερασμένο, Μάριε. Δεν θα το έκανα εγώ, αλλά. Μα είναι το αντίθετο από αυτό που περιέγραψε στον έρωτα του Μαλέζα. Κάτσε. Τα πόδια δικά του είναι. Με δετό μαύρο λουστρίνι χωρίς κάλτσες. Αυτό δεν είναι. Συγγνώμη, δεν είναι πολύ ξεπερασμένο, Μάριε, αυτό το λευκό που κάμισε με το μαύρο σακάκι. Είναι λίγο ζύρο. Είναι λίγο ζύρο. Δεν είναι τένις, εντάξει. Αλλά από το τίσερτ με το αθλητικό προτιμούμε σαφώς ντύσιμο Παναγιώτη Γλύκου. Μια χαρά. Παραπέμπει και λίγο σε πάστορα. Δηλαδή, αν αντί για κλασικό γιακά είχε γιακά Μάο, θα ήταν ψιλοπάστορα. Εντάξει. Πολύ ωραίο ντύσιμο η κοπέλα του Πέλκα, αν και ο ίδιο Απών. Πάρα πολύ ωραίο ντύσιμο, γιατί έχει πολύ ωραίο σώμα. Γιατί έλειπε με την εθνική. Ναι, ήταν με την εθνική. Αυτό σωστό. Η οποία. Γιατί να μην πάει, Δημήτρη. Γιατί να μην πάει. Τα ξέρει τα παιδιά. Φοβερό. Εδώ τι έχουν κάνει πάρτι έκπληξη συμπαίκτε του Πέλκα. Όταν ο Πέλκας ήταν στην εθνική. Και έλα, κάναν, ναι, εγώ δεν θα την άφηνα να πάει αν ήμουν ο Πέλκας. Έτσι. Καλά είναι δυνατόν. Έτσι. Εγώ δεν γιατί θα την άφηνα. Γιατί δεν θα την άφηνε, Μάρια. Γιατί δεν ήμουν εγώ εκεί, γι' αυτό έλεγε. Έτσι, έτσι. Και δεν σ' άφηνα και εσένα, γιατί, Ελενίτσα. Γιατί δεν ξέρει η Μάρια τα παιδιά. Και που τα ξέρει τι έγινε. Έχουν κάνει πάρτι έκπληξη. Και που τα ξέρει τι έγινε. Του έχει βάλει ο Δημήτρη Πέλκα. Τι μου είπε τώρα. Και δεν θα πάει να του θυμίσει για τη γιορτή του. Και ο Έρικ Κλάπτον ήξερε τον ποιον άλλο κιθαρίστα και την έφαγε. Άστο. Είστε οπισθοδρομικοί, κύριοι. Το προτιμώ και προτιμώ να είμαι ήσυχος. Είστε οπισθοδρομικοί. Συγγνώμη. Του Τζορτζ Χάρισον, μπράβο. Και την έφαγε ο Έρικ Κλάπτον. Ο ναι, Βιέρια την ήξερε. Φορούσε. Και του κάνανε και πάρτι μαζί. Θα μου πει τώρα εμένα η Ελενίτσα. Ήρθε η Ελενίτσα. Προτιμώ Ελένη οπισθοδρομικός και ασφαλής παρά μη οπισθοδρομικός και κερατάς. Τι κερατάς, κάτσε ρε. Το κατάλαβες. Δες τώρα, Δημήτρη, εσύ το ξεκίνησες όλο αυτό. Εσύ το έκανες. Εσύ το ξεκίνησες. Εγώ δεν έλεγα τίποτα. Δεν έχουμε. Που απόρρισες γιατί η κυρία. Η κυρία. Τη σύζυγο Βιερίνια δεν έχουμε. Τη Βάσο. Ναι, δεν την έχουμε. Δεν έχει μπει στις φωτογραφίες. Συγγνώμη, αυτό είναι ο Θανάσης Βέγκος σε μαύρο. Θεός χωρίς το Βέγκο. Ο Κάμπος. Ο Κάμπος είναι. Ο Κάμπος το ντυσιματάκι του. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο, ναι. Θα το ήθελα σπασμένο. Δηλαδή με παντελόνι μονόχρωμο κάτω, αφού είναι το γυλαίκο ριγέ, ναι, ναι, ναι. Χιλιόρυγο. Ή το αντίστροφο. Βιερίνια. Ωραίο όμως. Απλότητα. Απλό καλό. Του Βιερίνια το δέχομαι, απλό καλό. Η μπράβο. Απλότητα του αρχηγού. Μπράβο, μπράβο. Απλό ωραία. Καλό. Διέγκο, βγάλε αυτό το τζιν και πέτα το. Με τις τεράστιες πράσινες τσέπες. Όχι, όχι, όχι. Όχι ό,τι και να κάνει μαζί. Αυτό το τζιν πέτα το. Παύλο Γκαρσία και κυρία Γκαρσία, συμπαθέστατη. Συγγνώμη, ο Παύλο Γκαρσία είναι αυτό. Ναι. Νόμιζα ο Δελγιανίδης 15 χρόνια από τώρα. Πώς κρατιέται. Πολύ καλός, ρε. Πιο ωραίος τώρα ο Παύλο Γκαρσία. Πιο ωραίος. Και από πολύ ωραίο. Και το μαλλί του πάει κοντό το έχει βγει. Η σύντροφός του. Θεός Γκαρσία. Κατάλαβες τώρα, υποκλεινόμαστε όλοι. Είδες και τις φωτογραφίες. Πάνε, άλλος Θεός. Όσο και να γίνει. Κλάσικ, κλασικό αντρικό. Κλάσικ, ναι. Κλασικό αντρικό του Πρέλεβιτς. Ο Πρίγιοβιτς. Να τον δω λιγάκι. Δείξτε μου λίγο. Δείξτε μου λίγο. Με, με φανέλα για αριστερή, με τρίγωνο, τι δεν πόσοι, μπορώ. Πόσοι με ρώτησαν, πόσοι με ρώτησαν για τον Πρίγιοβιτς, γιατί εμφανίστηκε μόνος του. Α, μόνος του. Τους λόγους. Μόνος του εμφανίστηκε. Ζινάκι με μαύρο. Ούτε τον τζιν μου αρέσει, ούτε η φανελά. Είναι το κλασικό του Πρίγιοβιτς. Απαράδεκτο. Είναι το κλασικό σέντρο. Είναι το κλασικό. Μαύρο κοντομάνικο και τζιν. Αρωνιάδης σε συνοδεύονταν. Ε, βέβαια. Σοβαρά. Βέβαια. Δεν είδε Δημήτρη. Δεν... Αχ, δεν έκανε ρεπορτάζ. Δεν είδε την κυρία που κατάλαβε. Ο Παντελή τη φοράει κάτω. Ο Παντελή τη φοράει κάτω. Μαύρο, να μαύρο παντελόνι κουστούμιου, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό το μαύρο το κλασικό. Δεν θα πετάξει ποτέ από πάνω του τη Φλόρινα. Κυρκύρ συνοδεύονταν. Βέβαια. 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 Κυρκύρ. Τα λέτε καλά, με μέλουσα. Τα ναι, φύγε, φύγε. Μα χαλάστε που φύγε. Ό,τι που λένε μου είπε. Κυρκύρ με μέλουσα, σύζυγο Κυρκύρ. Η σύντροφό του, ωραία κοπέλα. Μέλουσα, κυρία. Ωραία κοπέλα. Με το καλό τα παιδιά, ωραία κοπέλα. Ο Κυρκύρ έχει να δώσει. Ο Κυρκύρ, το παιδί, σταθερό. Πες Ελένη, πες Ελένη. Να πω κάτι για τον Κυριάκο. Αυτό το στυλ του που έχει οδηγεί στο τελευταίο διάστημα, τον αδικεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εσένα σ' αρέσει αυτή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γλυκύτατη. Αλλά είναι κυρία. Αν αυτή δούλευε στην ΠΑΕ Άρης, θα λέγατε ότι είναι καθαρίστρια. Αν δούλευε στην ΠΑΕ Άρης, θα λέγατε ότι είναι καθαρίστρια. Την αγοράζει, την πουλάει, την ξαναγοράζει. Και... Τέλος, τέλος, διάλειμμα. Έχει λεφτά, δεν σημαίνει ότι είναι ωραία. Ορίστε, ήρθες χρήσανθε τώρα. Έχει λεφτά, τη λέτε ωραία. Άντε μας χάνετε πολύ πάλι. Το λέω ότι με αγοράζετε με τα λεφτά σας τα πάντα. Μα ρε, ήρθε το παιδί του λαού. Με βερμουδίτσα, ωραίος. Λοιπόν, τι λάθος έχει. Τι λάθος έχει. Το ότι βγαίνει έξω. Όχι ότι είναι γκρι κάλτσα. Τα θέλω τα καλτσάκια τα χαμηλά, τα θέλω πολύ χαμηλά. Οριακά να φαίνονται. Οριακά να φαίνονται, πιο κάτω. Είμαστε δύο μέτρα. Έχουμε μακριά πόδια.
Πάμε, πάμε, διάλειμμα, πάμε. Αγαπητέ Δημήτρη, έχουν καθίσει τα μηνύματα. Δεν ξέρω, έχουν καθίσει τα μηνύματα. Μα γιατί κάναμε εκπομπή τηλεόρασης. Εντάξει, μια χαρά. Περιγράφουμε φωτογραφίες. Μπορεί να τα σχολιάσουν αυτά. Τα σχολιάσαμε νομίζω αρκετά πικάντικα. FM κενό, μήνυμα αποστολή στο 54526. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Χαμένοι δεν υπάρχουν. Οι χαμένοι θα καβατζώσουν δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ, την οποία και θα... θα ξαναγυρώσουν σε ένα από τα τρία Opticon Express. Lookalike quiz. Με ποιον, ε? Γκοντζάρεβα είναι ελεύθερη. Ναι. Φαγώθηκε ότι η παιδιά, αν δούλευε στον Άρη Γκοντζάρεβα, θα τη χαρακτηρίζαμε. Θα συμφωνήσανε. Καταρχήν σκέψου τι θα έλεγε ο Κόλκας. Μπορεί, αυτή ναι. Αυτή ναι. Σκέψου αυτή τι θα λέγανε. Και φίλε. Στην ΑΕΚ αν δούλευε, ναι. Σε αυτό καλά, δούλευε. Στην ΑΕΚ θα έχει ακούσει. Λοιπόν, Μαουρίσιο, με ποιον ότι είναι πρώην. Βέβαια, δεν πρέπει να βρει ένα γάμπρο Έλληνα. Ποδοσφαιριστή του το ΠΑΟ. 7 φορές το άκουγα στα μάτια. Πολύ, πολύ πρόσφατη ιστορία του μοιάζει καταπληκτικά. Και σχολιάζεται αν συμφωνείτε, ναι, ότι ο ΠΑΟΚ, ναι, είναι η Φουρέιρα και η ΑΕΚ η Νέτα. Η 25χρονη νικήτρια από το Ισραήλ, η οποία προκάλεσε λέγοντας του χρόνου στην Ιερουσαλήμ. Άμα ο ΠΑΟΚ είναι η Φουρέιρα, τότε την αυτόνει ο Μποτία. Ο ΠΑΟΚ. Καλά το πάει εγώ. Μποτία κλαίει, δεν μπορεί να... Μποτία δεν είναι ο κλαίει. Σύντροφος. Καλά που δεν το είπα εγώ αυτό. Γιατί να το πεις, την αλήθεια. Άσε για να μην έρθει κανείς, να είμαι εγώ έξω. Τι να έρθει, ρε φίλε, γιατί Φουρέιρα και το Ποτία, γιατί δεν ζευγάρι. Είναι asexual, δεν κάνουν αυτό. Ε? Δεν έχουν σχέσεις. Πλατωνικός είναι ο έρωτας. Δεν περίμενα να το πεις. Ένα, μια πραγματικότητα σου περιγράφω. Θα φας χοντρούπο, και απ' την άλλη την ΑΕΚ, δεν την ΑΕΚ, κανένας. Θα φας χοντρούπο, έσιμο. Καμιά τύχη ΑΕΚ θα δικαιωθεί ο Λάζαρος. Εννοείται. Για το συνένα. Δεν ισχύουν τα συνένα. Δεν υπάρχουν. Ιδιωτικό συμφωνητικό. Ίδιο έχει ο Άρης με τον Πλατέλα. Σωστός. Αν θέλει ο Πλατέλας να το υπογράψει, το υπογράφει. Δεν είναι δεσμευτικό για τον ποδοσφαιριστή. Αποστόλη, σωστός. Μπαίνει στην κλήρωση. Ναι, με αυτόν μοιάζει. Καταπληκτικά. Μόνο συμβόλαια ισχύουν. Τα ιδιωτικά συμφωνητικά, για να έχουν ισχύ, θα πρέπει να συνοδεύονται από συμβόλαιο. Ή να συνοδεύουν συμβόλαιο. Έχει δίκιο ο συνάδελφος εδώ που το γράφει το ρεπορτάζ. Δικηγόροι. Περιμένει γραμμή, παιδιά. Γραμμές ανοιχτές, 23 10 287 888. Είναι κάτι διαφορετικό αυτό που σου λέω. Και ποιος κρίνει την υπόθεση αυτήν? Αν γίνει καταγγελία. Θα γίνει. Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ. Ωραία. Πάμε ρε στον ακροατή, καλημέρα. Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ, η οποία δεν ελέγχεται από κανέναν. Είναι με... Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά και καλά στη Λάρισα, Έχεις, δεν έχεις δίκιο. Εκεί μπορεί να είσαι και λίγο χλωμός. Γιορτάζει η Λάρισα. Αχιλίου Λαρίσης σήμερα. Άρα γιορτάζει ο Αχιλέας. Δεν τίποτα στη Λάρισα δεν κινείται. Μα στηρίζουν χρόνια πολλά και ευτυχισμένα στην Λάρισα. Στην πανέμορφη Λάρισα. Πάμε 23-10-27-888. Θα πάρεις παιχτές. Ανοίγουμε γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στο πρωινό καφέ του Λίβερο. Τσάι. Πες τώρα το κογκόλισσα τώρα. Φιλάρετε, καλημέρα, αγόρι μου. Φιλάρετε, καλή τώρα, εβδομάδα. Που είπε φιλάρετος. Ήταν δίπλα στο Μελισανίδη ο φιλάρετος Καλτσίδης. Ισχύει. Ποιος είναι αυτός? Τον είδαν. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι? Δεν ξέρω ποιος. Φιλάρετε, πες του ποιος είναι ο φιλάρετος Καλτσίδης. Το συνονόματο δεν το ξέρω. Παιδιά, αυτός είναι μεγαλύτερος από το Σαββίδη στη Ρωσία. Είναι νούμερο 23 στην παγκόσμια. Ο Σαββίδης τι είναι, νούμερο? 71, 69, τι είναι, 68. Αυτό είναι με τα μάρμαρα. Κάποτε με το Σαμαρά που λέγανε θα έρθει να πάρει τον Παναθηναϊκό. Ωραία. Και τέτοια. Άστο να μιλήσει και να πάρουν και να περιμένουν κι άλλοι. Και δεν πειράζει. Όταν είναι ο φιλάρετος στη γραμμή, ναι, να περιμένουν οι άλλοι. Δεν περιμένουν και ναι. Άντε, πάμε φιλάρετο. Απλά θέλω να πω κάτι στο Μάριο. Ναι. Θέλω να πω για τον ανθρωπιστή δήμαρχο της Θεσσαλονίκης. Ναι. Ο οποίος στέλνει συγχαρητήριο σήμερα, ναι, για τα 70 χρόνια του Ισραήλ. Το αιματοβαμμένο. Και θέλω να δω μέχρι ποιο σημείο θα τραβήξει. Γιατί πραγματικά, πόσο εκεί είναι το πρόβλημά μου, πόσο υποκρισία πέφτει, όταν μιλάμε για άλλα θέματα που ταιριάζουν, αλλά όταν δεν ταιριάζουν, δεν μιλάμε τίποτα. Η σιωπή είναι πολύ πιο ενοχική από οτιδήποτε άλλο. Σωστό. Τι έκανε ο Μπουτάρης? Μαζί σου, τώρα το μαθαίνω εγώ. Σήμερα κλείνουν τα 70 χρόνια, ναι, οι Εβραίοι στο Ισραήλ. Ναι. Το οποίο ήταν και αυτό αιματοβαμμένο, γιατί κάποιοι εδώ δικοί μας, οι δυτικοί, αποφάσισαν να διώξουν τους κατοίκους εκείνης της περιοχής για να πάνε, λέει, οι άλλοι. Ναι. Γιατί με το έτσι θέλω, έτσι, ναι, δεν έγινε τίποτα άλλο. Ναι. Και τώρα
τώρα, στα γενέθλια των 70 ετών, γίνεται τώρα, έλα να δεις, γίνεται κυριολεκτικά γενοκτονία, γιατί όταν ο άλλος είναι άοπλος και όταν ο άλλος είναι σε αναπηρικό καροτσάκι από το 2014, επειδή το χτυπήσανε πάλι από εκεί και το σκοτώνουν πάνω στο αναπηρικό καροτσάκι, αυτό είναι δολοφονία, δεν είναι τίποτα άλλο. Ναι, σφαγή δεν υπάρχει αλήθεια. Μαζί σου φιλάρετε, μαζί σου, ναι, μαζί σου. Λοιπόν, ξεκάθαρα και θέλω να πω και το τελευταίο. Δημήτρη, αν μπορείς, αναζητήστε τα τελευταία δευτερόλεπτα, 30-40 δευτερόλεπτα, που έκανε αναμετάδοση η ΕΡΤ το κύπελο, γιατί εκεί πέρα κόψανε ακριβώς αυτοί οι δημόσιοι καλοπληρωμένοι, κόψανε την ώρα που πήγαινε να κάνουν το γύρο του Θριάμβου. Και είναι τραγικό για να φύγουν 10 λεπτά νωρίτερα, να μην δείχνουν αυτό που θα έπρεπε να δείξουν. Γεια και χαρά. Γεια. Η ΕΡΤ που μετέδωσε το μάτς με... Μαγνητοσκόπηση τον είχε. 12 το βράδυ. Μαγνητοσκόπηση. Η ζωντανά ήταν μόνο από τον ΟΤΕ, έτσι. Μόνο από τον Κοσμοτέ. Ναι. Γραμμές, δεν υπάρχει τώρα γραμμή. Κανονικά 23-10-2-7-3-8. Μην ξεχνάτε σήμερα το βράδυ 8.30 ώρα Ελλάδος στη Σεβίλη, Ελλάδα-Σαουδική Αραβία. Έτσι. Με διαιτητή φυσικά Ισπανό. Ξεχνάω το όνομά του. Λάθος παρομοίωση, Μάριε. Ο ΠΑΟΚ είναι η Μπούντου μετά από προετοιμασία στα βουνά της Ολλανδίας. Στα βουνά της Ολλανδίας. Και η ΑΕΚ ο Τσαλτίδης μετά από κοπή πίτας του Άρη. Λέει ο Ρωμανίστα από τη Δυτική Αττική. Καλημέρα, Ρωμανίστα. Να σε καλά. Να σε καλά, παλικάρι μου. Να σε καλά. Κοπή πίτας του Άρη. Δεν το κατάλαβα. Ότι έκοψε και έφαγε πολύ. Ξέρω κάπως έτσι το πάει. Πίτα. Ναι, κάτι τέτοιο. Δεύτερη ώρα με Petit Palais. Το πιο σύγχρονο all day bar restaurant στην πόλη. Εθνικής αντιστάσεως 39 με περικλείουση γωνία. Από το πρωί με πλούσιο πρωινό μέχρι και το βράδυ όλες οι επιλογές. Injection service για ρύθμιση έλεγχου και επισκευή βενζινοκινητήρα από όλων 18 στην Καροτούμπα και σουβλάκης για όλα τα χειροποίητα κρεατικά στην Ευκαρπία 688-552. Από τα παραλυπόμενα που έχω από τον τελικό, ο Ανδρέα Παλομπαρίνη έκανε την περιγραφή για τον Κοσμοτέ και λέει κάποια στιγμή στους πανηγυρισμούς, κάνει κοντινό σκηνοθέτης στον Κρέσπο που κρατάει την κορούλα του στην αγκαλιά και λέει ο Παλομπαρίνη, η κόρη του Κρέσπο μοιάζει με τον μπαμπά της σαν δυο σταγόνες νερό. Ευτυχώς μοιάζει τη μαμά της η κορούλα του Κρέσπο, καλέ μου Παλομπαρίνη. Σαν δεν είδαμε σταγόνες... μαμά, δεν είδαμε γυναίκα Κρέσπο. Ήταν δίπλα, ήταν η σύζυγός του. Πού? Εκεί στο φωτογραφείο, στο χορτάρι μέσα. Α, Κρέσπο δεν είδαμε στα μπουζούκια. Δεν πρέπει να δεν πήγαν. Τους εκτιμώ. Μπράβο, τους εκτιμώ. Γραμμή. Πάμε επόμενος, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Yeah. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις. Με λένε Κώστα και είμαι πρωταθλητής Ελλάδος 2018. ΑΕΚ, ο παδός της ΑΕΚ. Καλημέρα, Κώστα. Σωστά, σωστά, Μάρια. Ναι. Ποιο μέρος, Κώστα? Από εδώ, τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονικιός, ο παδός της ΑΕΚ. Ναι. Πάμε, Κώστα. Ο παδός της ΑΕΚ, ναι. Έχει και ρίζες. Ο Χρήστος θα καταλάβει. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι έχει για την περίπτωση του Λάζαρου, ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Ο Λάζαρος είναι επαγγελματίας και καλά κάνει για μένα. Γιατί θέλει να εξασφαλίσει το μέλλον του, αυτό που το λίγο που του έμεινε. Έχει βάλει όμως μια υπογραφή. Ναι, εκεί λίγο υπάρχει ένα άλοθη για την ΑΕΚ. Αλλά όμως και η ΑΕΚ καλά κάνει και κοιτάει τα συμφέροντά της. Δηλαδή σου λέει, εγώ για 2 χρόνια μας σου κλείσω συμβόλαιο, θα έχεις την ίδια απόδοση που είχες φέτος. Με αυτή την έννοια. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, αυτό είναι υπόθεση. Κοίτα, η υπόθεση είναι, ναι, αυτό ακριβώς. Είναι υπόθεση. Και το ότι εντάξει, ξέρουμε ότι ο Μελισσανίδης δεν βάζει το χέρι στην τσέπη. Ήταν ο πολυτιμότερος παίχτης. Ήτανε, ναι. Για μένα αυτός και ο Γκάλο. Ο Γκάλο. Ο Γκάλο, ναι. Γιατί έπαιξα περισσότερα παιχνίδια και λάθος που δεν τον έβαλε στο τελικό. Έπαιξα περισσότερα παιχνίδια. Βέβαια. Ξεκινάς με Γκάλο εκεί δεξιά, ρε Κώστα. Ποιον μπακασέτα. Ορίστε. Ξεκινάς με Γκάλο δεξιά μπροστά. Εννοείται ότι έκανε εγκλήματα το Σάββατο. Ποιο μπακασέτα, βλέπω την δεκάδα και λέω μη σιροπιωμένο είναι αυτό. Καταρχήν δεν υπάρχει παίκτη Γαλανόπουλο. Μπακασέτα. Το λάθο είναι άλλο, δεν είναι ο μπακασέτα. Όχι ο Μάνταλο. Και ο Μάνταλο. Και ο Μάνταλο. Και το χειρότερο είναι ότι δεν τον αλλάζει το Μάνταλο στο ημίχρονο. Να βάλει τον Χριστοδουλόπουλο. Μπράβο. Και ο Γαλανόπουλο. Το παλικαράκι δεν μπορεί. Για να παίξει στη Ραφίνα Τρίγλια και κάπου αλλού μπορεί να παίξει και στο. Ποιον έβαζε αφού δεν έπαιζε ο Κονέ. Ας έβαζε έστω αυτόν τον άκρηστο που λέγαμε τον Μωράν. Ας έβαζε αυτόν.
Ναι. Δηλαδή το παλικαράκι, θα μπεις, να κάνω να επισημάνω κάτι, ότι η ΑΕΚ έσκασε αυτή την περίοδο, εδώ και ένα μήνα. Δεν μπορεί να βγάλει φάσεις, δεν μπορεί να κερδίσει τον Πλατανιά, δεν μπορεί να κερδίσει το Λεβαδιακό, δεν μπορεί να κερδίσει τη Λάρισα και εννοείται ότι έχασε με κάτω τα χέρια τον ΠΑΟΚ. Έσκασε τώρα. Έσκασε. Mm. Ακόμα και ο Σιμός του Αντρεχαντήρη δεν μπορούσε να αλλάξει δύο παλιές. Άρα και έναν δύο άλλους παίκτες να έβαζε, δύσκολα να είχε άλλη εικόνα. Εκεί ναι, δύσκολα να είχε. Mm. Αλλά εκ του αποτελέσματος τώρα εμείς σίγουρα μιλάμε ότι ο Μάνταλος 6 μήνες τραυματίας και το Μέση 6 μήνες τραυματίας το βάλει. Δεν θα έχει την απόδειξη που είχε πριν. Mm-hmm. Ωραία Κώστα. Ωραία παλικάρι μου. Δεν είναι αυτό. Δεν μου λες του χρόνου χωρίς το Σοδηλόπουλο, ίσως χωρίς Αραούχο. Ναι. Θα πάρει, μάλλον πάρει. Σίγουρα χωρίς Αραούχο. Γιατί σίγουρα? Γιατί θέλει λεφτά η άλλη. 3 εκατομμύρια. Ποιος θα τα δώσει? 3 εκατομμύρια ρε, γιατί τα αξίζει. Εννοείται ότι τα αξίζει. Για μένα τα αξίζει. Αλλά ο άλλος βλέπουμε την τακτική που έχει. Τη φιλοσοφία του. Και δες τώρα, πάει να πάρει και το Φετβατζίδη που είναι ελεύθερος. Δεν δίνει λεφτά για παίχτες. Μόνο τον Μπάρκα έδωσε και τέτοιο, δεν δίνει. Σου λέει απλώς πήρα εγώ... πρωτάθλημα χωρίς λεφτά. Μπράβο, πήρε και πρωτάθλημα. Να σου πούμε σε κάτι. Ότι αν αγοράσουμε ένα Fiat Punto, τώρα κάνουμε και διαφήμιση. Εσύ με 10 χιλιάρικα και εγώ με 30 χιλιάρικα, δεν σημαίνει ότι εγώ έχω Ferrari. Fiat Punto έχω κι εγώ. Σωστό. Για το ρόστερ του ΠΑΟΚ, θέλω να σου πω ένα τη ρόστερ τη ΑΕΚ. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ πολύ καλό ρόστερ, αλλά κάποιοι παίκτες δεν άξιζαν τόσα λεφτά όσαν δαπανήθηκαν. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Μα αυτή την έννοια το λέω. Αλλά αν δεν πάρει δύο εξτρέμ, να πάρει αμυντικό χαφ, να πάρει και center for. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρο ότι θα ενισχυθεί και ο Ολυμπιακός θα ενισχυθεί, άρα δεν έχει καμία ελπίδα. Καταρχήν πρέπει να μπει στους ομίλους της Champions League, αν θέλει να ανεβεί επίπεδο. Ο Χρυστοδουλόπουλος θα παίξει μπάλα στον Ολυμπιακό, λες? Εγώ πιστεύω ότι την πρώτη χρονιά θα παίξει σίγουρα. Θα παίξει. Αλλά είναι θέμα όμως και ξέρεις τι, και το κλίμα. Μπορεί να πέφτει να κάπου να πιάσει, κάπου να μην πιάσει. Ναι. Είναι, εγώ πιστεύω ότι θα πιάσει. Γιατί μα παντού έπαιξε και... μπάλα αυτός. Παντού έπαιξε. Έστω για 60 και παντού πήρε και πρωτάθλημα και το Παναθηναϊκό πρωτάθλημα πήρε. Με ΠΑΟΚ δεν πήρε. Με ΠΑΟΚ δεν πήρε, σωστά. Ναι, είναι και αυτό. Με ΠΑΟΚ έγινε. Καλά, καλά, καλημέρα. Ωραία, καλημέρα. Καλημέρα. Τόση ώρα βλέπει ο Δημήτρης κάτι. Νίκη του Ολυμπιακού δηλαδή. Βλέπει ο Δημήτρης κάτι εδώ στις ειδήσεις του ΠΑΟΚ, σας νομίζω είναι. Το οποίο πραγματικά με σοκάρει. Α, ναι, πραγματικά με σοκάρει. Προηγουμένως κάτι είχες. Πήγαινε στο προηγούμενο. Στο ποιο site είχες προηγουμένως. Σαν είδηση με σοκάρει. Και πες την. Στην προεπιλογή της Πορτογαλίας δεν υπάρχει ο Βιερίνια. Ναι. Καλό είναι αυτό. Τον έφαγε ο Σιμώρης. Γιατί ρε, γιατί, τι έχει η Πορτογαλία. Είναι για τα χωριά εδώ είναι. Ναι, 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 ναι. Το Βιερίνια, για τα χωριά είναι. Ναι, έξι θέσεις παίζει. Ναι. Ποιος? Ο Βιερίνια. Ναι, πώς τις παίζει, και εγώ παίζω έξι. Μια χαρά τις παίζει. Και εγώ σε ξεφτέλησε. Μια χαρά τις παίζει τις θέσεις. Πού με ξεφτέλησε. Σε ξεφτέλησε. Με ξεφτέλησε, Μαρία, σε ξεφτέλησε. Πήρε το αριστερό μπακ, άντε, εντάξει, οκ. Το κινητό μου που είναι. Δεν σε ξεφτέλει το κινητό σου. Χρυσόστομος Μιχαηλίδης, μετά τον τελικό. Παρηγορεί τον Βασίλη τον Μπάρκα, ο οποίος είναι το παιδί πραγματικά χάλια να τους καταρρεύσει. Και στο κοντινό φαίνεται να λέει. Έχει κάνει λάθος το φάουλ, έτσι. Τραγικό. Το φάουλ δεν πει ποτέ. Μα φαίνεται που θα πάει μπάλα. Ναι, ναι. Αφού έχει το τείχος μια χαρά. Ναι, ναι. Το τείχος το έχει μια χαρά. Και αφήνει τη γωνία. Γιατί αφήνει τη γωνία εκείνη, κύριε φίλε. Εντάξει, ο Βιερίνια είναι, δεν είναι ο Ζήκο. Ο οποίος Βιερίνια το είδε. Ούτε ο Ριβελίνο. Το περιέγραψε χθες. Το είδε, ναι, μα είμαι σίγουρος. Τι χαζός είναι ο άνθρωπος. Βέβαια το είδε. Εκείνος που εκτελούσε φάουλ Μάρι έτσι, ναι. Σε εκείνη τη γωνία. Ναι. Έστω από την αντίπερατη πλευρά. Ναι. Στη γωνία δηλαδή του ερωτοφύλακα. Μπρέμε. Όχι. Χωρίς ο goalkeeper να έχει κάνει λάθος. Ναι. Με τον goalkeeper να είναι στη γωνία ήταν ο Φραντζέσκος. Ο Κώστας, ναι. Δηλαδή. Ναι. Τον έβλεπε εκεί και δηλαδή δεν τον βλέπει. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, σωστό. Σωστό. Λέει λοιπόν. Ο Χρυσόστομος Μιχαηλίδης, ο Βασίλη Μπάρκα. Τι να κάνουμε, να πεθάνουμε. Φαίνεται στο κοντινό. Ξέρεις, ναι. Που του λέει. Εδώ με διορθώνει πάω και μου λέει ότι ο Σαββίδης έχει πιο πολλά λεφτά από τον Μπάρκα. Από τον Μπάρκα. Τον Μπάρκα σίγουρα. Ναι. Από το Φιλάρετο. Μόνο που είναι ο Γκάλτσεφ. Αυτό είναι. Ναι. Ο Μπάρκας είναι γιος της Μπάρκα. Η Μπάρκα ποια είναι, η Γιούλη. Α, Γιούλη Μπάρκα. Δεν το γνωρίζω. Ο Μπάρκας γεννήθηκε μεγάλο στην Ολλανδία. Α, ναι. Ήταν εκεί η Γιούλη Μπάρκα, δεν νομίζω. Ολλανδοναθρεμένος είναι. Ξεκίνησε ο δικός για τη Σπάρτη ο Άρης. Τι θα ξεκινήσεις για τη Σπάρτη, ρε φίλε. Αυτό δεν έχει αεροδρόμιο. Συγγνώμη, για τη Σπάρτη. Πώς θα πας στη Σπάρτη, δηλαδή. Όταν πήγαινα εγώ να παρουσιαστώ στη Σπάρτη, έκλαιγα. Ναι, γιατί δεν υπήρχε. 12 ώρες έκανα. Δεν υπήρχε η Εγνατία. Τώρα πήγαμε στην Πάτρα σε 4,5 ώρες. Υπάρχει η γέφυρα, Ρίο Αντίριο. Στη Σπάρτη. Ναι. Γιατί. Όλα ο δικός θα πήγε και στο Αίγιο και στην Πάτρα και παντού. Ναι, ρε, εντάξει. Συγγνώμη, είναι φουτ... Σπάρτη, ρε. Football League είναι, φίλε, χωρίς τέτοιο, χωρίς έσοδα. Τι να κάνουμε.
Αλλά δεν είναι που είναι πούλμαν, ειδικό πούλμαν. Γι' αυτό δεν πάει ο Σόουζο, ο Πλατέλας είχαν κάτι ενοχλήσεις όλοι. Δεν πάει ο Πλατέλας. Κλικόπουλος θα πάει, Μάντζαρης. Ταξίδι στα παιδιά. Ρεάεκ. Ρεάεκ. Εντάξει, με το λεωφορείο θα πάνε, δεν πάνε με τα πόδια. Αφήνει το Βαγγέλη τον Πλατέλα. Δηλαδή, δεν είχε θέση ο Βαγγέλης ο Πλατέλας το Σάββατο το βράδυ στην δεκάδα της ΑΕΚ. Και έχει ο Μπακασέτας. Άνετα. Ο δεν μπορώ να στρίψω. Και έχει ο Άρης τον Πλατέλα. Τον πάρω εγώ τον Μπακασέτα. Εντάξει. Λοιπόν, διαιτητής 5.800 πήρε, έτσι. Μια χαρά. Ναι. Κοροϊδία λες. 5.800. Η βοηθή από 1.500. Ρεσιδηρόπουλε, 400 ευρώ. Του είπε good luck ο γραμμένος, ε. Και τύπο γραμμένος λέει good luck. Ναι, το... Τι είναι αυτό με τα τατουάζ, ρε παιδιά, τι είναι αυτό. Ρε φίλε, ο Μαυρίδης από το 2001. Ναι. Έκανε τότε τατουάζ στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Αποκλειστικό, βγήκε εδώ στο Λίμπερο, ρε Σιμάρι. Μην είσαι. Ναι, το, μου το λέγατε, δεν το άκουσα. Έφαγε 4 Ολυμπιακός. Ναι. Και από εκεί ξεκίνησε μια παράδοση. Ναι. Την παραμονή του αγώνα να πηγαίνει στο ξενοδοχείο και να κάνει τατουάζ. Ναι. Το έκανε το 1, το έκανε το 3, το έκανε πέρυσι, το έκανε και φέτος. Πηγαίνει στο ξενοδοχείο της ομάδας, ναι. την παραμονή. Ναι. Και τι τατουάζ τους κάνει. Χένα. Με χένα. Με τι, με το σκορ, με τι, με ό,τι να είναι. Το πέταλο που είχε αρχικά ο ΠΑΟΚ. Το τριφύλι, ένα πέταλο. Δηλαδή. Πέταλο, α, πέταλο. Το πέταλο. Ναι. Δεν έκανε το 14. Το 14. Έλειπε. Και έφαγε ο ΠΑΟΚ χθες από τον Παναθηναϊκό. Βγήκε, μας τα είπε προχθές. Θα τρελαθώ. Επιστρέφουμε με τις τελευταίες εξελίξεις στον Άρη. Αυτό το πρόποσο. Έχουμε και άλλη μια εκδοχή. Έχασε την προπονητή Παναμπάρι ο Άρης. Ναι. Οι διαγωνισμοί τρέχουν, ενώ έχουμε μπάνε πλέβη δεξιά στην ΕΡΤ. Έχουμε και μια εκδοχή από τον Γιώργο τον Ακροατή. Σε βάζουμε και σένα. Καλό, ωραίο, καλό look-alike που βάζεις και εσύ, φίλε, για το Μαουρίτσιο 117. Μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση, έτσι. Είναι ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από την Ατλάντικο Εξπρές. Τι θες να σου πω. Ποιο προπονητή παίρνεις. Νωρίς είναι ακόμα, ρε φίλε. 28 Μαΐου θα ανακοινωθεί ο προπονητής. Θα ανακοινωθεί. Ήταν και σταθερό. Θα έχει κλείσει δηλαδή. Θα έχει κλείσει μέχρι τότε, ναι. Ποιος θα είναι. Ο Πάκο Ερέρα. Ακλεισμένος είναι από τώρα. Όχι, κλεισμένος δεν είναι. Τι βιογραφικό έχει, πού δουλεύει τώρα. Περιμέρα Division, 2 χρόνια, 3. Και τα υπόλοιπα σε Κούτα Division. Τώρα. Τώρα, Sporting Gijón, Πριμέρα Division. Απολύθηκε 12 Δεκεμβρίου. Ηλικία, 40 κάτι. 65. 65. Ο μεγάλος είναι. Λίγο. Είναι. Μάλιστα. Άρα δεν είναι καλός, τι. Όχι, δεν ξέρω. Μια χαρά. Το 65 μου έκανε κάπως. Άρα το παρουσιάζεις. Είναι ένας προπονητής, ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία, όπως τη λέμε. Ήταν βοηθός του Μπενίτεθ το 2005, Μάρια. Δεν τον μπορώ να το. Ήταν στον πάγκο της Λίβερπουλ τότε. Βεβαίως. Ο βοηθός του άμεσου συνεργάτη, του Μπενίτεθ. Και έχει μεγάλη εμπειρία σε Κούντα Division, Περιμέρα Division. Είναι από τους προπονητές που είχε συνηθίσει να φέρνει ο Άρης τα προηγούμενα χρόνια. Το στυλ Ερνάντεθ κτλ. Αυτό το στυλ προπονητών είναι. Ελπίζω να μου βγαίνει ο Κροατής. Κοίτα ότι θα φέρει ο Άρης και αντίστοιχους ποδοσφαιριστές. Τώρα, αν θα έχει πετυχημένες επιλογές, αντιλαμβάνεται ο καθένας θα πάει καλά. Αν έχει αποτυχημένες επιλογές, δεν θα πάει καλά. Αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν έχει υπογράψει ο Πάκο Ερέρα, ούτε έχει οριστική συμφωνία, αλλά είναι το φαβόρι αυτή τη στιγμή. Με τι κριτήρια επιλέχθηκε. Με αυτά που είπα λίγο πριν, ότι ο Άρης θέλει να κάνει μια ομάδα προς το Λάτιν, με συμμετοχή και Ραούλ Μπράβο στο όλο κόνσεπτ, το οποίο θα τρέξει ο Καρυπίδης. Με συμβουλευτικό χαρακτήρα ο Ραούλ Μπράβο. Τώρα πιθανόν να έχει και ρόλο στην ομάδα, θα το δούμε αυτό. Αλλά αυτά θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες 15 μέρες. Ο Ραούλ Μπράβο, ε. Ο Ραούλ Μπράβο. Το νομίζω ότι καλό αποτελεί αυτό. Μια τεράστια προσωπικότητα, ο Ραούλ Μπράβο. Εμένα αλλού πήγε το μυαλό μου τώρα με τον Ραούλ Μπράβο. Πού πήγε εγώ, στη Ρεάλ Μαδρίτης. Όχι. Πού πήγε. Ο Ραούλ Μπράβο, πού ήταν τώρα τελευταία. Δεν μπορώ να μιλήσω. Τελευταία φορά στον Άρη έπαιξε. Στον Άρη έπαιξε. Στην Ισπανία έχει γυρίσει. Είναι στην Ισπανία, ναι. Και ασχολείται με. Παίρνει διπλώματα προπονητή και μανατζερικά και τέτοια. Άρα αυτό είναι ο σύμβουλος. Σε λατρεύω. Σε λατρεύω. Τεχνικό διευθυντή θα έχεις. Θέλεις να γελάσεις και δεν γελάς. Τεχνικό διευθυντή θα έχεις. Όχι. Νομίζω ότι αν υπάρξει ρόλος του Ραούλ Μπράβο τελικά στην ομάδα. Δεν χρειάζεται να έχει. Θα είναι αυτός ο οποίος θα συνδέει την ομάδα με τον προπονητή, με τη διοίκηση. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά όμως είναι ακόμα στο κομμάτι των συζητήσεων. Από τους Έλληνες, ποιοι θα είναι στον κορμό. 10 με 12 Έλληνες θα μείνουν. 10 με 12 Έλληνες. Αυτοί, 10 με 12 Έλληνες. Ο Δελιζήσης.
Ο Δελιζήσης θεωρώ το πιθανότερο, παρόλο που έχει συμβόλαιο. Ναι. Και είναι ένας από τους παίκτες που ο Καρυπίδης θα ήθελε στην ομάδα. Βέβαια. Ο Δελιζήσης παρόλα αυτά συνήθως ακολουθεί τον Μυροφορίδη. Mm. Είναι κουμπάρι, έχουν πάρει μια κουμπάρι πάρα πολύ καλή σχέση. Έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση. Εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον και συνήθως ο Δελιζήσης πάει όπου πάει και ο Μυροφορίδης. Συμβόλαιο δεν έχει, είπες. Λύνεται το συμβόλαιο, αν θέλεις, φίλε. Ο Άρης δεν θέλει. Τι? Ο Άρης δεν θέλει. Άμα ζητήσει ο παίκτης να φύγει. Θα είναι πάντως για τον Άρη ένα στοίχημα το Ράδο. Θα δούμε. Θα δούμε. Τι θα γίνει. Άλλον Έλληνα, καλό που έχει. Ένα Πλατέλας είναι ένα πρέπει να μείνει. Και σίγουρα μένει ο Ιντζόγλου, ο Μουμίν, οι οποίοι έχουν συμβόλαιο. Χρήσιμος. Συμβόλαιο έχει ο Βαλεριάνος, αλλά δεν ξέρω το κατά πόσο θα μείνει. Ο Τζανακάκης είναι από τους παίκτες που θέλει να κρατήσει η ομάδα. Ο Αναγνωστόπουλος είναι από τους παίκτες που θέλει να κρατήσει η ομάδα. Ο οποίος είναι το next big thing στο, κατά τα goal post. Ο Αναγνωστόπουλος. Ο 23χρονος αυτή τη στιγμή, ναι. Mm. Ο Κοντός θα μείνει. Εσύ βλέπεις, ποιος είναι ο Κοντός. Α, όχι, ο Τίνος, ο Παναγικός, ξέχασα, μπερδεύτηκα. Για το Διούδη είπα, sorry, μπερδεύτηκα. Ο Διούδης μακάρι να ερχόταν πίσω. Πάμε στους φίλους, καλημέρα. Ναι. Δεν ακούμε καθόλου. Δεν ακούσει καθόλου. Ο Μπαργκάν θα μείνει. Προσπαθούμε. Γιατί ρε παιδιά δεν ακούγεται. Λίγο πιο δυνατά, δεν ακούγεσαι με το ζόρι βγαίνεις. Κάτι γίνεται. Ναι. Έλα, πες να μην διακόπτουμε, πες. Τι να μπορείς, Δημήτρη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα, θα γίνουν μεγάλες πολλές προσταφέρες. Κάθε χρόνο λέμε όχι, αλλά κάθε χρόνο διαψευόμαστε στο τέλος. Ελπίζουμε φέτος να ακούσουν το Βιερίνια. Ο Μερτσέα θα μείνει πάντως. Έλα ρε, εσύ μην μιλάς ρε φίλε για πάω. Εμείς παίρνουμε το κύπελο και εσένα τον ταλκάσουν άμα βγει και μανιζά στη φωτογραφία ρε φίλε. Πόσο ακόμα θα πέσεις κάτω ρε φίλε. Όχι, σε αυτό έχει δίκιο. Σε αυτό έχει δίκιο. Καλά ρε πλάκα μου κάνεις, στη φωτογραφία δεν φαίνονται ποδοσφαιριστές. Σόπα ρε. Φαίνονται... Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Καλά πλάκα κάνεις εσύ. Σοβαρά, με παοξίδες μείνεις αυτές, λέει όντως έχεις δίκιο. Αυτό δεν θέλουμε η Μάντζεστερ τώρα και άσε μας τώρα για τον Ηρακλή. Μια χαρά η Μάντζεστερ. Το ίδιο για τον Ηρακλή, η ομάδα θα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Μια χαρά η United. Και ο Ηρακλής μια χαρά. Ναι. Άρα είσαι γυμνάτης, δεν είσαι Ηρακλής. Mm. Έλα, πες σε ποιες θέσεις θα έπαιρνες παίκτες. Να πω και ονόματα. Μπράβο, πες και ονόματα. Σαν πως θα πληρώσεις. Αν μπορούσα να πάρω τον Κούλι τον Παπαδόπουλο. Ένας. Τον ποιον. Τον Κούλι. Ποιος είναι ο Κούλις. Κυριάκος Παπαδόπουλος. Κυριάκος, ρε παιδί. Ένας. Ο Κούλις. Αν εκείνο τον εξάρτητο τον ανθρωποφάγο που είχαμε παίξει πέρσι. Δεν ξέρω, το νησί της στην Γάνδη, ναι. Ένα τέτοιο παίχτη, δύο. Και τον Λούκας Πέρεθ, σε αυτό το στυλ. Τον Λούκας Πέρεθ. Ο οποίος στη Λακορούνια φέτος πάτωσε. Πιστεύω ότι έστω δανεικό μπορούσε να την έριξε. Απ' την Άρσεναλ, έτσι. Γιατί έχεις ανάγκη από παίκτη στη θέση του Λούκας Πέρεθ. Βεβαίως. Ποιος είναι εκεί, ποιος παίζει εκεί. Δεν μιλάει για ακραίο, μιλάει για περιφερειακό επιθετικό. Δεν παίζει ο... Παίζει και απλά. Ο Πέλκας. Ο Πέλκας, παιδιά, δεν παίζει εκεί. Αγόρι μου, ο Λούκας παίζει και τις τρεις θέσεις επίθεση. Επιθετικό, ναι. Που... Άρα λες ότι θα φύγει ο Μάκη, ο Τζάλμα, κάποιος από αυτούς. Άσχετο αυτό. Άσχετο αυτό. Δεν παίζει ρόλο. Άρα έχεις και Ενρίκε. Έχεις και Ενρίκε. Έχεις και Ενρίκε, δεν θα έχεις και Ενρίκε. Και Γουάρντα έχεις. Και ναι, πού θα τους βάλεις όλα αυτούς. Θα τον πάρει καμιά βαλέτη. Λογικά θα φύγει. Γιατί η ρήτρα του πιστεύω για Ισπανία 3 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα για αυτό τον παίκτη. Όλοι λένε ότι θα φύγει ακόμα. Χθες ο ίδιος είπε άλλα βέβαια, αλλά ήταν η πρώτη φορά που το είπε αυτό. Δεν ξέρω. Βασικά θα κρυφθεί ρε παιδιά πολύ στο Μουντιάλ, δεν ξέρω. Ένα γκολ, μία καλή τρίπλα, ένα καλό σουτ, μια καλή συμμετοχή, αλλάζει πολύ τα δεδομένα. Πες ότι δεν κάνει και τίποτα στο Μουντιάλ. Εντάξει. Δεν θα παίξει ο Άρτος στο Μουντιάλ, πώς το βλέπεις. Βασικός δεν είναι. Δεν είναι βασικός. Όχι. Εγώ πιστεύω κάτι βασικό θα κάνει. Ο Πρίγκοβιτς δεν θα παίξει. Είναι ο παίκτης που πήγε στο Μουντιάλ, αποκλείεται να μην πάρει χρόνο συμμετοχή. Τον Μπρίγκοβιτς το δίνεις. Με 10 εκατομμύρια. Με 10. Η ρήτρα του. Με 7. Όχι, με 10. Όχι. Η ρήτρα του. Εντάξει. Είναι ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Με φοβερή βελτίωση στο παιχνίδι του. Τελείωσε. Δηλαδή, είναι ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Νομίζω και από την Κίνα είχαμε 10 εκατομμύρια πρόταση. Όχι 10. Πώς. Όχι 10. Με 10 τήληξε τον και στείλ τον. 10 πήγε τώρα μετά την Κίνα η ρήτρα. Που ήταν έτοιμος να φύγει, έτσι. Πριν το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, δηλαδή, έφευγε. Θα τον έδινες με λιγότερα από 10 εκατομμύρια. Άμα κάνει και μια καλή συμμετοχή στο Μουντιάλ. Εκεί στα 7-8 το σκέφτεσαι. Τόσα θα θυμίσει. Τον ζυγίζεις και αυτόν βέβαια τι λέει και τι θέλει, έτσι, γιατί είναι λίγο επικίνδυνος. Θα δούμε, παιδιά. Πάντως είναι.
Είναι η χρονιά η οποία μετά από ένα μοντέλο και μετά από ένα γύρο που βγαίνουν παίκτες, ας πούμε, οι οποίοι είναι του ενός τουρνουά και κάθε πάνε πολύ μεγάλες μεταγραφές και λες μετά αυτός ο παίκτης πώς πήγε σε αυτή την ομάδα. Mm. Είναι παίκτες που οι οποίοι είναι να πουληθούν και κάνουν καλές συμμετοχές και φεύγουν. Είναι άλλοι που είναι να πουληθούν και σέρνονται και χτυπάει πίσω μεταγραφή τους. Ναι. Είναι πολύ παράδειγμα. Επειδή, Παοκτσί, επειδή βλέπεις πολύ ξένο, ποια εθνική ομάδα της κάτσανε μετά από γύρο, απίστευτο γύρο και πήρε μεταγραφή όλοι και γελούσε μετά ο κόσμος με τους πιο πολλούς. Ουαλία. Όχι. Όχι. Όχι Ουαλία. Κολομβία. Η Τσεχία. Το βρήκε ο Κιώσης. Γιούρο Κολομβία, αρεσί. Η Τσεχία το 96. Α, Γιούρο, είπε, συγγνώμη. Ναι. Ναι, η Τσεχία το 96 που είχε Νέντβετ, που είχε τον άλλον. Που οι μισοί πήγαν στην Αγγλία. Ποια και Τσεχία, με, ρε, και μετά... η Ελλάδα. Η Τσεχία το 96. Το 96, στο Γιούρο 96 στην Αγγλία. Οι μισοί πήγαν μετά Αγγλία και μετά λέγανε μετά από ένα χρόνο όλοι. Τι, που, τι ήταν αυτό. Καλημέρα. Πάμε στον επόμενο. Με Πομπόρσκι, ο Καλτσίδης μου στέλνει εδώ άλλο. Είναι πάνω από το Σαββίδι. Έχει 4,4 δις περιουσία. Ενώ ο Σαββίδης έχει 1,69 δις. Τι ψηλό λόγια είναι αυτά. Ε, Μάριε. Ναι, 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 ναι. Ναι, καλημέρα. Με κατρόμαξα. Παναθεμάσαι. Τρόμαξα, Παναθεμάσαι. Μετά τη μπάλα που τους έκανα έρωτα χωρίς προφυλακτικό, αύριο θα τους κάνω έρωτα και στο μπάσκετ. Ναι. Και αυτό θα είναι δύο φορές. Ποιο μπάσκετ? Okay. Με προπονητή τον αυτόν που λες να φύγει από την πρώτη αγωνιστική. Εσύ που παίζεις. Εγώ που παίζω. Ναι. Στο ταβάνι του Παλέ παίζω. Στο όταν φτάσει στα, 21 καλά, τρόπαια, δηλαδή πρόσεξε, σε περίπου 95 χρόνια, σε 95 χρόνια θα φτάσει στα 8. Θα πάρεις άλλο ένα δηλαδή. Καλά, καλά. Καλάφια και πανέρια. Το λαό του Άρη, ότι έχεις 21 τίτλους και μείνε με αυτούς εσύ, μην κοιτάς μπροστά. Εδώ εσύ μας έχεις κάνει το κύπελο στο ποδόσφαιρο που έχεις 5 ρε φίλε. Και δεν θα κάνω εγώ με 21 ρε τρόπαια. Τι λες ρε. Και γούσταρα που πήγα εκεί και τους ξεβράκωσα. Σιγά βρε. Σιγά βρε Ασλάνη. Αυτό που εσύ... ξεφρακώνεις κιόλας. Ποτέ να το κάνεις. Έχει φύγει κιόλας ο άνθρωπος. Από ψηλά ποτέ σε κοιτάει. Ποτέ να το κάνεις εσύ. Σχεδιάστη μόδας. Δεν μου λες. Πού παίζεις. Τώρα θα σου έλεγα. Αλλά... τον πικραίνεις τον φίλο. Θα σου έλεγα τώρα. Αλλά θα τα χοντρώ. Το πικραίνεις το φιλαράκι μου τώρα με τέτοιο. Άντε γεια για αυτό. Άντε γεια. Ερχόμαστε. Παραμπαραμπαμπέρο. Ο Θωμάς λέει: Μάρι, άστα αυτά και πρόσταξε άπεκτο Λούκα Λάικ. Προπονητής Τότεναμ με πρωταγωνιστή Γκούνης. Τέλος, συμφωνώ. Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, Αργεντίνος, ναι. Με πρωταγωνιστή Γκούνης. Σωστό. Γκάτσις, είπαμε. Γκάτσις. Αλλά είναι Μάγκης Γκάτσις. Πάμε τελευταίος. Πολύ καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος Αποστόλης, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πέρασαν 40 μέρες. Όχι. Μέχρι και παραμονή αναλήψεως μπορείς να το λες. Και καλά κάνει ο Αποστόλης. Μπράβο. Αποστόλης, ακούμε. Τώρα να πιάσουμε τα σοβαρά ή τα ποδοσφαιρικά. Τα σοβαρά είναι αυτό που ανέφερε στην αρχή με τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνους. Φίλε, δεν αντέχω. Οι εικόνες δηλαδή είναι μακά, δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν αντέχω. Ειλικρινά σου μιλάω, ναι. Αυτός ο λαός, πραγματικά σου μιλάω, ναι. Πέρασε ό,τι πέρασε με τον Χίτλερ, αλλά συνεχίζει να στρέφει τον κόσμο εναντίον του με αυτά που κάνει. Ναι. Δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Οι άνθρωποι αυτοί είναι δολοφόνοι ψυχρό. Τώρα τι να συζητάμε. Ναι. Τι να συζητάμε. Του ζητάνε και... οι άλλοι να μην υπάρχουν, να εξαφανιστούν. Να μην υπάρχουν, ρε παιδί μου. Να μην υπάρχουν. Καταρχήν, βαδίζουμε σιγά σιγά και προς τα έσχατα και όλα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν σκοπό τους να ρίξουν το τέμενος του Ομάρ και να χτίσουν τον ναό του Σολομώντα. Τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Τώρα πότε θα γίνει αυτό, δεν νομίζω ότι απέχουμε και πάρα πολύ από αυτό. Θα γίνει χαμός εκεί πέρα κάτω. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Με αυτούς εκεί πέρα, τους Μάο Μάο, γιατί αυτοί είναι οι Μάο Μάο, δεν είμαστε εμείς. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Δημήτρη. Έλα. Σενάριο και Βασιλακάκη ισχύει ή είναι ένα χαμένα λέγαμε. Ο Βασιλακάκης ρε φίλε είναι, το αρέσει πολύ το προπονητή και τον ξέρει. Αλλά είναι οχταροδεκάρι δηλαδή, εσύ έχεις 10 τέτοιους. Θα 10. Το πάρω εγώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Από τους 10 που έχω, ποιοι είναι καλύτεροι? Γιατί ο Σάχο δεν είναι καλός, ο Ελ Καντουρί δεν είναι καλός, ο Πέλκας. Έχεις πολλούς. Ρωτάω να μου πεις τη γνώμη σου. Η δική μου η γνώμη, ρε φίλε, δεν έχει τόσο μεγάλη αξία. Απλά πιστεύω για παράδειγμα ότι ούτε ο Σάγοφ είναι καλύτερος, ούτε ο Καντουρί είναι καλύτερος αυτή τη στιγμή. Τώρα τι να σε πω. Καλά, και πέρα δεν έχει δείξει κάτι ακόμα. Καλός παίκτης, αλλά δεν είναι πρώτο. Δεν είναι, δηλαδή... Από εκεί και πέρα, Δημήτρη, επειδή ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ κάθε χρονιά τα ίδια πράγματα κάνει. Δηλαδή ουσιαστικά θα κάνουμε λίγες κινήσεις, θα τις κάνουμε και νωρίς και τελικά κάνει πολλές 31 Αυγούστου. Δηλαδή είναι τώρα 2-3 χρόνια σερί που το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι μια και δύο φορές. Γι' αυτό ο Βιερίνη είπε ότι είπε.
Χωρίς καν να ρωτήσει, δηλαδή ούτε καν είχε αφορμή. Και έστειλε το μήνυμα. Εσύ άκουσε τι είπε ο Βιερίνια όμως. Εγώ θέλω να παίξω μπροστά, λέει. Το ξαναείπε. Άλλη μια φορά δηλαδή. Το έχει πει πολλές φορές. Άλλη μια φορά το ξαναείπε. Θέλω να παίξω μπροστά. Χλωμό τον βλέπω. Εσύ το βλέπεις χλωμό. Ναι, αλλά ναι. Το είπε το μία, δύο, τρεις κάπου. Στις τρεις γέλες θα δεις χλωμό. Ναι, ναι, καλά. Οπότε για μένα ουσιαστικά αν ο Βιερίνια περάσει μπροστά. Καρσιά Βιερίνια. Πέρα από τον Γιαννούλη χρειάζεται και δεύτερο παίκτη. Δεν θα περάσει. Σε ποια θέση θα περάσει, λες. Μέσος. Και η δική μου η ευχή, Δημήτρη, παρότι ξέρω ότι διαφωνεί ο Σταύρος, ναι, και εσύ ίσως σε ένα μεγάλο, ναι, βαθμό, να μην χαθεί ο Μάντσον. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, υπάρχει, δεν ξέρω υπάρχει. Τι θα φέρουν. Το ατρομητού. Δεν υπάρχει. Το ατρομητού. Το ξέρω ότι δεν υπάρχει, αλλά ήταν τόσο καλός με μάδρε, φίλε. Τόσο καλός ήταν μαζί μας, που πραγματικά σου μιλάω. Δεν μας έβλεπε, ρε. Μιλούσαμε με συμπαίκτη του προχθές. Ναι. Άσχημα πράγματα. Εντάξει, okay. Okay, πάω πάσο. Για τα αθλητικά του προσόντα. Έλληνας ή ξένος, αυτό μιλούσα. Πάω πάσο. Έλληνες. Απλά η αλήθεια είναι ότι η εντύπωση που μου είχε μείνει από εκείνο το πάω κατρώμητο στο κύπελο, πραγματικά είναι σου μιλάω. Είναι εντύπωση, και... ναι, είναι εντύπωση. Λες και έβλεπα τον μπαμπά να παίρνει με τα παιδάκια του. Ο ποδοσφαιριστής κάθε φορά στο 60 ζητούσε αλλαγή. Εντάξει, okay, πάω πάσο. Δεν γνωρίζω. Αυτά μαθαίνονται, έτσι δεν Μιστακίδης γυρνάει. Πεχτάρα. Μιστακίδης γυρνάει. 100%. Πεχτάρα είναι, το ξέρω. Δηλαδή. Αυτός μπορεί να είναι μεταγραφή, δηλαδή να είναι καλά, να κάνει προετοιμασία, είναι παιχτάρα. Γιατί, το λέω αυτό για ποιο λόγο, γιατί εγώ στο μυαλό μου το Μακ δεν τον έχω για ποδοσφαιριστή, τον έχω για κανένα μπιτσόπαρο, εν πάση περιπτώσει. Δεν. Ούτε αυτός, ούτε ο Κάμπος, ο οποίος σταθερός είναι, αλλά είναι σταθερός στη μετριότητα, ρε παιδί μου. Δεν είναι σταθερός καλός. Κάμπος, καλός είναι Κάμπος. Να υπάρχει. Ναι, να υπάρχει. Για μένα ουσιαστικά, ρε παιδί μου, του χρόνου στα άκρα έχεις τον Ενρίκε, έχεις τον Μιστακίδη, έχεις τον Ουάρντα. Και από εκεί και πέρα, εγώ είχα στο μυαλό μου ότι μπορεί να ανέβει ο Βιερίνια, αλλά αν μου λες όχι, ξέρω εγώ με ποιος θα παίξουμε εκεί πέρα. Δύσκολα, ε. Αποστόλη, δώσε φιλιά στην Άστον Βίλα. Καλή τύχη να πάει στο τελικό στο Γουέμπλι. Εντεκάδα Εθνική Ελλάδο σήμερα. Ναι. Μπάρκα. Ενδεκάδα αρχική, ναι, είναι. Εντάξει, ωραία, πάμε. Ρισβάνης Χατζησαΐας. Ναι, κέντρο αμυνάς. Μπακάκης Γιαννούλης. Δεξιά-αριστερά, ναι. Τζιόλης Ταχτσίδης. Το Τζιόλ, τι μου τον παίρνεις, ρε. Μάνταλος Πέλκας Μπακασέτας. Μάνταλος. Τι Μάνταλος. Και μπροστά Κουλούρης ή Μανιάς. Ο Κουλούρης δεν κάνει ούτε για αλλαγή στον ΠΑΟΚ. Ούτε για αλλαγή στον ΠΑΟΚ. Ούτε για αλλαγή το παιδί δεν έχω χρησιμότατος. Σε τι πράγμα χρησιμοδότησε. Για αλλαγή στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Μετά τα όσα είπε για τον Άρη ο Χρύσανθος, έρχεται μήνυμα από την Δυτική Αττική, νομίζω μηνυματάρα, κατηγορία για Κόσμα Βιλδιρίδη ή Καλπακίδη, του συμμαχτή μου, του Πέτρου. Άρα, η πιο σημαντική μεταγραφή για τον νέο Άρη θα είναι μια Θεσσαλονικιά Μαρίνα Τσάλι με όλους τους χουγαδόρες που θα μαζέψει. Ναι, άμα βρει Μαρίνα Τσάλι, δύσκολα. Μία είναι η Μαρίνα. Μία. Ο Γιώργος Ιταλός λέει, ρε παιδιά, τι να είναι ο Μπάρκας, λέει, της Γιούλης Μπάρκα. Λογικά το επίθετο του Αμπάτ θα έχει. Ναι, εντάξει. Γιατί η Μπάρκα και δεν μπορεί να έχει επίθετο. Ρε εσύ, ένας μπορεί να λέγεται ο γιος του Τσαλτίδη να λέγεται το επίθετο της Κατερίνας. Ή η κόρη σου να έχει τις γυναίκες στο επίθετο. Να ακούγεται πρώτα, αυτό θέλω. Όχι, και άμα μπορεί... έχει πάρει η Μπάρκα το επίθετο, ναι, του άντρα της. Ναι. Πάρει η Μπάρκα. Εγώ είδα το Facebook της συζύγου του Βιερίνα και έχει βάλει και το Βιερίνια δίπλα. Πώς τη λένε την κοπέλα? Τη Μίτση Καμάρτης. Η Βάσο. Βάσο. Δεν θυμάμαι το επίθετο. Το επίθετό της και δίπλα έχει και το επίθετο του Βιερίνια. Κλείνουμε. Και άλλο μήνυμα τώρα. Προς το προσκλητήριο, δες. Με λέει η Κατένα. Μόνο στο προσκλητήριο το παίρνει η γυναίκα μου. Τι δες? Μήνυμα του 580 ή της 580. Όχι τόση φαιά ουσία για τον ντύσιμο Μάριε και Λενάκι. Να κάνεις τη ζωή σου απλή και ίσια, σαν μια φλογέρα. Σαν μια φλογέρα καλαμένια που μπορεί να γεμίζει μουσική, ταγκόρ, φιλιά, η κυρία Ρίτα καλαμένια που μπορεί να σε γεμίζει μουσική. Κυρία Ρίτα, καλημέρα. Σχολεία, ναι, αλλά επειδή έχω με τον ντύσιμο έχω τρέλα. Το αγαπώ τον ντύσιμο και τώρα να σχολιάσουμε να είχαμε θέμα τώρα τον απόϊχο. Ο Μάριος αγαπά τον ντύσιμο και εγώ αγαπάω το γδύσιμο. Το γδύσιμο, ναι. Το γδύσιμο, κάτσε καλέ, μην είναι. Κάτσε καλέ. Είχε άτυχη στιγμή πρωί ο φίλος μου εδώ Τσαλτίδης. Άτυχη. Θα σου βγήκαν 300 άρι, πώς θα σου βγει. Λοιπόν, να βγάλουμε νικητές. Η απάντηση είναι φυσικά Μαουρίτσιο
Μοιάζει πάρα πάρα πολύ με Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ. Ευχαριστώ τον Πέτρο, ο οποίος μου έδωσε το Luka Like Quiz. Έβαλα στην κλήρωση και τον φίλο, ο οποίος είπε για Σταύρο Τσουκαλά. Ναι, ναι. Αν αφήσει μουστάκι ο Μαουρίτσιο ή αν ξυρίσει το μουστάκι ο Σταύρο Τσουκαλάς, μοιάζουν αρκετά. Νικητής είναι ο Αποστόλης Ζατάγιας. Κινητό τελειώνει σε 3.44. Καβατζόνι το ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Αποστόλης Ζατάγιας. Οι άλλες 5 απαντήσεις σωστές, οι οποίες δεν κέρδισαν, καβατζώνουν δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ, την οποία και θα εξαργυρώσουν σε ένα από τα 3 Opticon Express. Καλημερίζουμε και ευχαριστούμε Αντώνη, The Master of Horace Δημητριάδη, ο οποίος και μας στηρίζει. Τον Μάριο Ασλαμή και τον Χρήστο Κιώση σήμερα ταΐζει το σύγχρονο μαγειρίο πιπερών Γεωργίου Παπανδρέου 25. Είναι η πρώην Ανθέων, έτσι ένα μαγειρίο κόσμημα σε έναν δρόμο κόσμημα, Γεωργίου Παπανδρέου 25. Σήμερα εγώ προσωπικά είμαι ανάμεσα σε κολοκυθάκια γεμιστά ή λαχανοτολμάδες. Μάλλον θα πάω προς κολοκυθάκια γεμιστά με λεμονάκι και μια σαλατούρα, ας πούμε, καρότο παντζάρι. Λέω τώρα εγώ από το σύγχρονο μαγειρίο πιπερών. Καλημερίζω όλο το επιτελείο που κάνει τα μαγικά του για να απολαμβάνουμε καθημερινά υπέροχα 20-22 διαφορετικά φαγητά στο πιπερών στην Ανθέων 25. Αυτά από εμάς και τον Χρήστο Κιώση. Να έχετε μια bloody rocking day.